φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθείτε θυμάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό οψόμεθα φως του απρόσιτων. Και κατεύθυνον τα διαλύματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείε της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Αρχίζουμε την εκδήλωσή μας με χαιρετισμό από τον Πρόεδρο
φωνιά, που με έπιασε χωρίς φωτιά και μην βρε δίχως νιάτα. Κι ώρα την ώρα ανησυχώ, μην σωριαστώ βαριά στη δύσβατη τη στράτα. Μα σήμερα, καθώς με θάρεψαν οι μήνες από τα παλιά και τράβηξα ξανά να θυμηθώ κείνα τα μονοπάτια, στην ανάμνηση τα ήδη μου γέροντα τα μακριά, μου δάκρυσαν τα μάτια. Προστή Παναμά, παράφραση. Σεβασμιότητη, έντιμε λίγη κοριέ, πάντως ελεγιότατη, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί μας προσκυνημένοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ομολογώ ότι δεν ήταν και δεν είναι για μένα εύκολο πράγμα να μιλήσω για τον αείμνηστο Μητροπολίτη Παναγιώτη Αυγουστίνο Καρδιώτη. Θα περιοριστώ σε τρεις μόνο δυσκολίες που συναντώ μπροστά μου. Η πρώτη είναι ότι δεν υπήρξα ποτέ πιστό τέκνο του, ούτε καν πνευματικό παιδί του. Η δεύτερη συνήθανε στο ανισότητο ερώτημα που προβάλλω μπροστά μου. Τι περισσότερο έχω να πω εγώ προς αγαπητούς αδελφούς και φίλους, αρκετοί από τους οποίους έζησαν από κοντά και επομένως γνώρισαν και γνωρίζουν καλύτερα και πλειέστερα από εμένα τον αείμνηστο μου γέροντα. Η τρίτη τέλος δυσκολία μου είναι ότι μιλά κανείς για κάποιον όταν τέλος πάντων έχει σε υποφερθό έστω βαθμό τα χαρίσματα, τις αρετές και τις ικανότητές μου. Πράγμα που αναμφίβολα δεν συμβαίνει στην περίπτωσή μου. Οπωσδήποτε, αναφέρω πληροφοριακά ότι βρέθηκα στην Αθήνα ως φοιτητής στα χρόνια 1965-70. Ήταν σίγουρα χρόνια πολύ δύσκολα και από εθνική αλλά και από οικονομική άποψη. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν σκεφτούμε ότι συνέπεσαν και με την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Τότε ήταν που άκουσα για πρώτη φορά από κάποιους συμφοιτητές μου για τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Καρδιώτη. Πρόκειται για φοβερό ρήτορα, μου είπα, και θα σε εντυπωσιάσει. Πήγα, τον άκουσα και ομολογώ ότι με εξέπληξα το πάθος του λόγου του και η ρητορική του δυνότητα. Προπάντων όμως, με την πάροδο του χρόνου, με κέρδισε ιδιαίτερα η συνέπεια του βαθύτατου θρησκευτικού του ζήλου, των αυστηρών του λόγων και των θέσεων του, που συνταυτίζονταν και συμπορεύονταν με την όλη του ζωή. Να πω όμως και τούτο. Είτε δηλαδή συμφωνούσε κανείς μαζί του ή όχι, σίγουρα το ανεγνώριζε την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Όσο για την ρητορική του κοινότητα, αυτή ήταν αναμφισβήτητη. Έχοντας ως βάση και θεμέλιό του τον Ευαγγελικό Λόγο του Κυρίου και τις γνώμες και απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας, κατάφερε να είναι πιστικός, κερδίζοντας έτσι το ενδιαφέρον και την προσοχή των ακροατών. Μπορούσε να φύγεις να το ακούσεις έχοντας εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτό. Στο τέλος όμως, έφερε σαν παιδί, συνειδητοποιώντας ότι και όμως ο αείμνηστος είχε δίκαιο στις ορθόδοξες χριστιανικές του θέσεις, που ευθασώς διακήρυξε. Η νωρίς είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο. Ήδη τον Νοέμβριο του 1949, ως στρατιωτικός ιερέας, συνόδευσε τον αείμνηστο αρχιεπίσκοπο και εθνάρχη Μακάριο, μητροπολίτη τότε Κηδείου, σε στρατιωτικά φυλάκια. Έγραψε συγκεκριμένα στην Χριστιανική Σπίθα, Οκτώβριος 1973, Αυγουστίνος. Επισκέφθηκε αρκετά φυλάκια και στρατιωτικά μονάδες. Αλυσμόνητος διεμέ θα δίνει η επίσκεψη του Μακαρίου εις το χωρίο Ανταρκτικών Φλωρίνης. Ήλθον, είπε στους στρατιώτες, να ασπαστώ τα ιερά χώματα της πατρίδος. Θα πάρω χώμα από την υγή που εποτίσατε με το αίμα σας και θα το μεταφέρω εις την Κύπρο. Και με αυτό θα γεμίσω τις γλάστρες της Μητροπόλεως μου για να φυτρώσω τα τριαντάφυλλα της Λευτεριάς. Ο Μακάριος έσκυψε και γέμισε ένα σάκο με χώμα. Ουδής τη στιγμή εκείνη δεν είναι ασυγκίνητος. Αλλά και όταν στο τριήμερο 14-17 Οκτωβρίου
1988. Ο αγαπητός και εκλήφθατος κύριος Νίκος Νικολαίδης, διευθυντής τότε του γραφείου της Εκκλησίας Διαφωτίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, και η ταπεινότητά μου, διευθυντής του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου, πήγαμε στην Αθήνα εκπροσωπώντας τον αείδημο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο και τη Χέκη στις εκδηλώσεις της Χριστιανικής Ένωσης Ελλάδος για τα 50 χρόνια της, αξιοποιήσαμε την ευκαιρία για να σκέψουμε να ακούσουμε τον Μητροπολίτη Παλαιό Φλωρίδη Αυγουστίνο που έτυχε να βρίσκεται και να ομιλεί στην ελληνική πρωτεύουσα. Θυμούμε, ο κόσμος ήταν πάρα πολλής και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να συναντήσουμε τον Γέροντα. Τελικά όμως, χάρη στον αγαπητό μας φοιτητή τότε, πρωτοπρεσβύτερο σήμερα και αντιπρόεδρο της ΧΕΕ, πατέρα Θεόδωρο Στεγιανού, τα καταφέραμε να ανοιγούμε πάνω στον όροφο και να πάρουμε την ευχή του. Να σταθείτε μέχρι τέλους, μας είπε, δίπλα από τον αρχιεπίσκοπό σας, που είναι και πνευματικός ηγέτης, αλλά και μεγάλος πατριώτης. Αλλά και ως εκδρομής της ΧΕΚΕ, κάπου 50 άτομα, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε μεταξύ άλλων και τη Φλόρινα, τη δεκαετία του 1990. Ζητήσαμε να πάρουμε την ευχή του, και ο ίδιος μας παρέθεσε το δίπλωμα της πατρικής του αγάπης, παρόλο ότι αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμά μας. Θυμούμε κάθεση μαζί μας και παρά τα προβλήματα υγείας που διάθεσε να τον ταλαιπωρούν, μας μίλησε με πολύ ενθουσιασμό, έκπληκτη συγκίνηση και βαθιά αγάπη για τον Κύπρο. Μας μίλησε ακόμη για τη βαθιά του αγάπη και εκτίμηση προς τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο, τονίζοντας μας και πάλι ότι είναι άξιος προκαθήκοντος της Εκκλησίας, αλλά και σπουδαίος πατριδολάτης. Οφείλεται όλοι σας, μας υπογράμμισε, να σταθείτε στο πλευρό, προσφέροντάς του όλη σας τη συμπαράσταση στους αγώνες του ενάντια στον Τούρκο εισβολέα και στην κατοχή και προσυνοποίηση του ύψιστου στόχου της απελευθέρωσης και της δικαίωσης. Τον ευχαρίστησα για τη φιλοξενία μου και του μετέφερα διαζώσεις, πρόσκληση του μακαριστού αρχιεπισκόπου μας, Χρυσοστόμου του Πρώτου, αλλά συγχρόνως και της ΧΕΚΕ, να επισκεφθεί την Κύπρο. «Πάει πλέον», μας είπε. «Τώρα πια είναι αργά. Η υγεία μου, βλέπετε, δεν μου το επιτρέπει». Και δεν ήρθε. Νομίζω όμως ότι αυτή την ώρα που το φέρνουμε στις σκέψεις μας, με την ευκαιρία και του πρωινού δημοσίου του στον Ιερό Ναό, αλλά και της εκδήλωσης αφιερώματος στην δύναμη του, η ψυχή του βρίσκεται μαζί μας, αλλά και προσεύχεται και με συνέβη στον Κύριο για τον τόπο μας, για τον λαό μας και για τη σύγκριση της δοκιμασίας μας. Δεν μπορώ όμως, και παρακαλώ συγχωρέστε με, να αποφύγω τον πειρασμό και να μην μοιραστώ μαζί σας έναν προσωπικό μου συλλογισμό. Αλήθεια, μπροστά στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση των αδελφών Ελλήνων, αν ζούσε σήμερα ο αείμνηστος Αυγουστίνος και βρισκόταν στις μέρες του σφρίγους και του δυναμισμού του, τι θα έλεγε, ή καλύτερα και τι δεν θα έλεγε για τους υπεύθυνους. Τη σημερινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Δαμασού και Ορεμής και η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων. Ο ιδιαίτερος έντερος όμως ανήκει στον αγαπητό μας και τη συμπολογιότητα των πρωτοπεσβύτερων πατέρα Θεόδωρος Στυριανού, πρωτοσυγγελέμοντα της Ιεράς Μητρόπολης Θεμασού και Ορεμής και αντιπρόεδρων της ΧΕΚΗ. Αυτός είχε την καλή σκέψη και αυτός με υπερβάλλοντα ζήλο και πολλή αγάπη ανέλαβε το βάρος του προγραμματισμού και της υλοποίησης της όλης προσπάθειας. Επιβεβαιώνει έτσι και στην πράξη για μια ακόμη φορά ότι ήταν και παραμένει ένα γνήσιο και αληθινό πνευματικό πέρι του αείμνηστου Μητροπολίτη Φλωρίδης Αυγουστίνου Καντιώτη. Ευχαριστούμε τον Πανιερότατο του Άγιον Δαμασού και Ορεμής κ. Ισαΐα, μέλος της ΧΕΚΕ και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μέχρι της επάρξης εκλογής του ως Μητροπολίτη για την ευλογία προς την έδωσή μας να είμαστε συνδιοργανωτές της εκδήλωσης αφιερώματος. Ιδιαίτερη είναι η τιμή για όλους μας να έχουμε σήμερα μαζί μας τους ομιλητές μας, τους συμβατικούς Μητροπολίτες Φλωρίδης κ. Θεόπουλο, διάδοχο του Αείμνηστου Γέροντα Αυγουστίνου, και Γόρτινος και Μητροπόλεως κ. Γερεμία, ομότιμο καθηγητή της Συνοδικής
μετάφραση της Μητρόπολης Πατέρας Ιουστίνου Μπαρδάκα, πρωτοσύνδελου της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Λαβρέντιο Γκρατσία, ιεροκήρυγα της ίδιας Μητρόπολης και επιφάνειο Χατζηγιάννου, συμπατριώτη μας, ιερατικό παριστάτημα του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Πανταλήμωνος Φλωρίνης, ήδη εκφώνησε νωρίτερα στον Ιερό Ναό των Ιδιωτικών Συνολόγων. Θερμά τους ευχαριστούμε. Τις θερμές μας ευχαριστίες εκφράζουμε προς τα κοινωνικά συμβούλια Δευτεράς για την ευγενή παραχώρηση της αίθουσας συγκεντρώσεώς τους, καθώς επίσης προς τον Βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Ευκοσίας και ιδιαίτερα προς τον χωράκι του αγαπητό μας κύριο Ντάκη Παντελή, αλλά και προς το μουσικό σχήμα του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου για τη συμβολή τους στην εκδήλωση αφιέρωμα. Πολύ ευχαριστούμε επίσης και όλους γενικά, όσοι με πολύ αγάπη και ξεχωριστή φιλοτιμία εργάστηκαν και υποβήκασαν την εκδήλωση. Ευχαριστούμε τέλος και όλους εσάς που μας θυμάτε την παρουσία σας και συμβάλλετε στην επιτυχία της όλης προσπάθειάς μας. Ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία για εμάς που σε αυτές τις εκδηλώσεις μας μαθημάμε την παρουσία του ο Σεβασμιός του Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Ιώτητος, τον οποίον καλούμε τώρα απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Από εδώ. Μια πνευματική εκπλήρωση της επιθυμίας του να επισκεφτεί το νησί,
Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι η ψυχή του σήμερα αγάπηται. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τον πατέρα Αγουστίνου, που είμαι από μικρό παιδί κοντά Ιθαλίου. Όχι γιατί δεν το επιθυμώ, αντιθέτως. Τον διακόνησα, όπως είπα, όμως αυτός, οι οποίοι σε λίγο θα, διότι θα μιλήσουν διακεκριμένοι ομιλητέ και θα συγγραφήσουν με τέχνη τη μορφή του έργου και το έργο. Δι' αυτό θα σιωπήσω. Άλλωστε στα 50 και πλέον χρόνια που έμεινα δίπλα του, κοντά στον πατέρα Αγουστίνου προσπάθησα να τον διακονίσω περισσότερο με σιωπή και λιγότερο με λόγο. Επιτρέψτε μου όμως το τοχό αυτό διάδοχό του στον επιπισκοπικό θρόνο της Φλωρίνης, του μεγάλου αυτού επισκόπου, να απευθύνει έναν απλό λόγο σε όλους σας, έναν λόγο ευχαριστίας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την τιμή που κάνετε και τον γέροντά μας τον πατέρα Αγουστίνου. Σε καιρούς ευχαριστίας και αγνωμοσύνης, η πράξη σας αυτή, αδελφή Κύπριε, μας γεμίζει με αισιοδοξία και με ελπίδα ότι δεν χάθηκαν όλα για τον πολυβασανισμένο γένο μας, ότι υπάρχει ακόμη το λίμα που αντιστέκεται στην ηθική αποξίωση, ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ξέρουν να λένε ευχαριστώ και να τιμούν τους ευεργέτες του. Ιδιαίτερος ευχαριστώ τον Πανιερότατο Μητροπολίτη και Χριστό αδελφό Ταμασού κ. Ισαΐα, τον εκλεκτό αυτό μέλος της Αρετίας Εκκλησίας της Κύπρου, για την αβραμιαία φιλοξενία, την αγάπη και τους σκόπους του για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Τον ευχαριστώ επίσης και για έναν ακόμη λόγο. Τις δύσκολες ημέρες που διέρχεται η πατρίδα μας, η Μητρόπολη Ταμασού στέκεται αρρωγός σε πολλές μητροπόλεις του ελλαδικού χώρου, μία από τις οποίες είναι η Μητρόπολη Φλωρίνης. Δίπλα λοιπόν, διπλά ευχαριστώ τον Πανιερότατο και όλους προς εσάς για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αλλά και την ανθρωπιστική βοήθεια τα προσωπικά μου αλλά και όλων των τοχών αδελφών της Μητροπόλεως μας. Ευχαριστώ επίσης την Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων, τον Πρόεδρο κ. Φρίξο Φλιάντη, ως και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία της προσπραγματοποίησης της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και για το οικονομικό κόστος που κατέβαλε η Ένωση για να καλύψουμε τα έξοδα της εκδήλωσης. Στον πρωτοσυγκελέγοντα της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων, την κινητήριο δύναμη των εκδηλώσεων των δικών μας και δικών σας, πατέρα Θεόδωρο Στυλιανού, της κατά τη διάρκεια της ζωής μας, πολλοί άνθρωποι περνούν από μπροστά μας. Ορισμένοι έχουν δυνατή προσωπικότητα, άλλοι είναι σαν και εμάς, άλλοι μας ωφελούν, άλλοι μας απογοητεύουν, άλλοι μας δικαιώνουν. Σπάνια όμως, περνούν από μπροστά μας άνθρωποι που είναι τόσο ισχυροί πνευματικά και τόσο δυνατοί εσωτερικά, που μας συγκλονίζουν και δεν αποτελούν απλώς μια γνωριμία, αλλά γίνονται σταθμοί στη ζωή μας και μπορεί να αλλάξουν και αυτοί την ίδια την πορεία μας. Ευτυχισμένοι άνθρωποι που στο δρόμο τους συναντούν άνδρες Άγιους,
γεμάτους με Πνεύμαν Άγιο, που γίνονται ένας λαμπερός φάρος στη ζωή τους και τους ανοίγουν τους πνευματικούς ορίζοντες του μέλλοντός τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος για μένα είναι ο αείμνηστος, Άγιος, όπως αποκαλώ εγώ, αρχιερέας της Ορθοδοξίας, Αυγουστίνος Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης. Αν και δεν τον γνώρισα προσωπικά, όταν άκουσα για πρώτη φορά τα κηρύγματά του κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στις κατασκηνώσεις της Χενέφ στον Άγιο Νικόλαο, εσυγκλονίστηκα και προβληματίστηκα και έφερα τον εαυτό μου ενώπιον των χριστιανικών μου ευθυνών. Το ποιος είμαι, ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας μου πάνω σε τούτη τη γη, τι θέλω από τη ζωή μου και πώς πρέπει να το διεκδικήσω. Έτσι, όταν ο πατέρας Θεόδωρος μου επρότεινε να διοργανώσουμε αυτήν την εκδήλωση, αμέσως αποδέχτηκα με χαρά, γιατί θα είχα την ευκαιρία να εκφράσω και δημόσια την ευγνωμοσύνη μου σε αυτόν τον άνθρωπο που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Και τότε, όταν ευρισκόμουν σε ένα προσωπικό προβληματισμό για το τι θα κάνω στη ζωή μου, ναι, οι ψυχοφέλιμοι λόγοι του πατέρα Αυγουστίνου με βοήθησαν και μου έδειξαν τον δρόμο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί σε αυτή την αίθουσα αισθάνονται το ίδιο. Γι' αυτό και είναι γεμάτη. Και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Σεβασμιότατε Άγιε Φλωρίνης, Πανερότατε Άγιε Λεμεσού, Σεβασμιότατε Άγιε Γορτίνης και Μεγαλοπόλεως, Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ, Ελογιμότατε Κύριε Καθηγητά, Τίμιο Πρεσβυτέριο εν Χριστώ αδερφοί και αδερφές, πραγματικά χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Θαμασού και της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων, που είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου. Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης υπήρξε μια εξέχουσα εκκλησιαστική φυσιογνωμία για πολλές δεκαετίες, αγωνιζόντας σε εθνικό, θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι αγώνες του είναι μνημειώδεις. Πολέμησε το κακό, το κατεδίωξε μέχρι μανίας, με επίγνωση όμως. Πολέμησε την κοινωνική αδικία, τη διαφθορά, την προκλητική αμαρτία, από οπουδήποτε και αν αυτή προερχόταν. Δεν δήλιασε μπροστά σε πολιτικά πρόσωπα, σε ανώτερους εκκλησιαστικούς άρχοντες που παρεκτρέπονταν. Έμεινε στήλος ακλόνητος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ήταν ένας γνήσιος Ορθόδοξος, ένας φλογερός Έλληνας. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, μορφές όπως ο φλογερός αυτός αγωνιστής της Εκκλησίας και του έθνους, γεννιούνται πολύ λίγες. Η προσφορά του αειμνήστου Αυγουστίνου Καντιώτη στην Εκκλησία και στην Πατρίδα είναι σημαντικότατη. Ολόκληρη η ζωή του υπήρξε ένας ανιδιοτελής και συνεχής αγώνας για την Ορθοδοξία, την Ελλάδα, τις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες. Αγώνας για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Πατρίδος την ελευθερία. Χριστός και Ελλάδα ήταν οι δύο φωτεινοί φάροι, που φώτιζαν και οδηγούσαν το έργο του, που ήταν έργο πίστης, έργο ψυχής, έργο καρδιάς, έργο βίου. Αυτές οι δύο αξίες, Χριστόν και Ελλάδα, αυτές τις δύο αξίες μου τις εχάρισαν και εμένα. Μέσα από τα λόγια του, μέσα από το πνεύμα του, μέσα από τη διαχρονική παρουσία του, μέσα στην Ορθοδοξία. Βοήθησε πάρα πολύ τους σκλαβωμένους Έλληνες που στέναζαν κάτω από τον κομμουνιστικό ζυγό και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να εξέλθουν από το σιδηρού καταπέτασμα.
Η μακρά πορεία του και η προσφορά του τον κατατάσσει ανάμεσα στους προτεργάτες της ηθικοθρησκευτικής αναγέννησης του ποιμνίου του, αλλά και ολόκληρου του ελληνικού λαού, ο οποίος με δέος και θαυμασμό διάβαζε τα βιβλία του και άκουγε τις θρησκευτικές ομιλίες του. Ως τελετουργός, ως αρχιερατικός ποιμήν, ως πνευματικός εξομολόγος και ως πνευματικός καθοδηγητής των Ορθοδόξων, διακρινόταν πάντοτε για την αφοσίωσή του στο καθήκον και για το θερμουργό ζήλον του, με τον οποίο υπηρετούσε την Εκκλησία του Χριστού. Ιδιαίτερη υπήρξε η προσφορά του πατέρα Αυγουστίνου στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης, με το οποίο βοήθησε πολλές εκατοντάδες χριστιανών να προχωρήσουν στην πνευματική αναγέννηση. Για όλους αυτούς, για τους οποίους ανεδείχθηκε σε πνευματικό πατέρα, ισχύουν τα όσα ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Κορινθίους, 1 προς Κορινθίους, Δέλτα 15. «Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας, εν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Ξανά συγχαίρω θερμά τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, τον πρωτοσυγγελεύοντα της Μητροπόλεως μας, για τους σκόπους του, την χοροδία που σήμερα τιμά την εκδήλωσή μας, ιδιαίτερες ευχαριστίες, τον πρόεδρο και τα μέλη της ΧΕΚΕ, όλους εσάς που χωρίς την παρουσία σας η εκδήλωση αυτή δεν θα πραγματοποιείται. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τον Άγιο Λεμεσού, ο οποίος με την παρουσία του εδώ καταδεικνύει το ότι αυτά που λέει τα εννοεί και τιμά και χαρίζει και τον χρόνο του και τον κόπο του για τις αξίες που όλοι εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Κύπρου πιστεύουμε. Συγχαίρω θερμά επίσης τους κληρικούς της Μητροπόλεως Φλωρίνης και τους άλλους που ήρθαν εδώ για να μιλήσουν και να μας ενημερώσουν για τον βίο και τα έργα του Αγίου Γέροντος της Ορθοδοξίας Αυγουστίνου Καντιώτου. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ τον εντιμότατο κύριο Υπουργό, κύριο Στερινανό Παπαθεμελή, ο οποίος θα μας μιλήσει στις εθνικές και μεγαλειώδεις ελληνικές αρχές του Γέροντος. Είναι γεγονός ότι ο φλογερός αγωνιστής κληρικός Αυγουστίνος Καντιώτης αναδείχθηκε σε μια πνευματική φυσιογνωμία της ελληνικής ορθοδοξίας με πανελλήνιο κύρος και έγινε μια άσβεστη λιχνία που φώτισε και φωτίζει με τα ιδάγματα και τους αγώνες του. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Άγιο Γορτίνης, ο οποίος ως γνήσιο πνευματικό τέκνο του Γέροντος θα μας μιλήσει για αυτό που με συνήθπασε εμένα προσωπικά και χιλιάδες άλλους, για το κήρυγμα του Γέροντος, το οποίο ήταν μια πραγματική μαρτυρία και ομολογία. Ευχαριστώ τα κοινωνικά συμβούλια πάνω και κάτω Δευτεράς που μας παραχωρούν την αίθουσα για ακόμη μια φορά και στηρίζουν το έργο μας. Αδερφοί μου, οι ελληνοχριστιανικές αρχές και αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε με πάθος ο Αυγουστίνος Καντιώτης, είναι ίσως σήμερα περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ. Η συνέχιση του έργου του αποτελεί για όλους μας την μεγαλύτερη ενίσχυση. Η Εκκλησία, η εκπαίδευση, η οικογένεια, η κοινωνία πρέπει να αντλούν πάντοτε θάρρος, δύναμη και φώτιση από τα διδάγματα του αείμνηστου Ιεράρχη. Οι σημερινοί χριστιανοί, αλλά και οι επόμενες γενναίες πρέπει να γνωρίζουν το έργο, τη ζωή και τους αγώνες τους και να αντλούν διδάγματα από την ανεξάντλητη πηγή του, που είναι η αστήρευτη πηγή του Χριστού, πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Αιωνία αυτή η μνήμη. Συνεχίζουμε με βυζαντινούς ύμνους από το βυζαντινό χορό του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Λευκωσίας,
υπό τη διεύθυνση του χωράρχη, πρωτοψάλτη κυρίου Τάκη Παντελή και τους οποίους ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά πολύ. Θα αποδώσω τους ύμνους, δύο προσώμια στη χειρά των ένων της σημερινής εορτής των Αγίων Πατέρων, όλοι συγκροτήσαντε στην διψυχής επιστήμη και το όλην εις δεξάμενη των νοητή λαμπιδώναν, το δοξαστικόν των Εσπερίων, τα μυστικά σήμερον, και θα κλείσουν με στίχους από τον 46ο ψαλμό «Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας».
ευχαριστούμε τη χωροδία μας και ευχόμαστε ο Θεός να σας δίνει πάντοτε δύναμη να ψάλατε το Θεό πάσα στα σημέρα στη ζωή σήμερα. Καλούμε τους τέσσερους εκλεκτούς μας ομιλητές, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόρτινος και Μεγαλοπόλιος, κύριο Ιερεμία, τους Πανοσυλλογιωτάτους Αρχιμανδρίτες πατέρα Ιουστίνο Μπαρδάκα και πατέρα Λαβρέντιο Γρατσία και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Στέλιο Παπαθεμελή, να πάρουν τις θέσεις τους. Θελήσατε η σημερινή εκδήλωση να καλύψει όσο είναι δυνατό όλο το έργο του πατρός Αγουστίνου. Κάνουμε λοιπόν αρχή πρώτα με τη ζωή και το έργο του Αγουστίνου Ιεράρχη, το οποίο θέμα θα αναπτύξει ο Πανοσυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας της Ιεράρχης του Πόλεως Πολύνης πατήρ Λαβρέντιος Γρατσίας. Ο πατήρ Λαβρέντιος από μικρός ήταν κοντά στον πατέρα Αγουστίνο και στη συνέχεια εντάχθηκε στην αδελφότητα που ο ίδιος ο πατήρ Αγουστίνος ψήφισε με την επωνυμία ως Σταυρός. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στην Φλόρινα, κοντά στον Γέροντα και έζησε από κοντά μέχρι και την τελευταία ημέρα της ζωής του, όπου αξιέπαινος είναι ο Πατελαπέντριος, τον διακόνησε μέχρι και την τελευταία ημέρα. Εμένα προσωπικά, τον πατέρα Λαβρέντιο μας συνδέει μια πνευματική σχέση, αφού στα φοιτητικά μου χρόνια ήταν ο πνευματικός μου, μαζί και με άλλους ιερείς σήμερα κληρικούς και την Μητροπόλειός μας, αλλά και γενικότερα της Εκκλησίας της Κύπρου, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα εδώ. Αγουστίνος Καντιώτης, η ζωή και το έργο. Άγιε Ιεράρχε, τίμιοι εκπρόσωποι των αρχών, κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά, αδελφοί και πατέρες. Ναι. Ως κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, ευχαριστώ αυτούς που είχαν την έμπνευση να διοργανώσουν την ημερίδα αυτή για την πρωτοβουλία τους να τιμήσουν τον αείδημο πνευματικό μας πατέρα Επίσκοπο Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη, καθώς και για την πρόσκληση να είμεθα και εμείς κοντά σας σήμερα. Θα προσπαθήσω μέσα στον διατιθέμενο χρόνο να εκθέσω στην αγάπη σας κεφαλαιοδός και με μεγάλη συντομία τα βιογραφικά του υπεραιωνόβιου αυτού ιεράρχου, αντλώντας από τις υπάρχουσες εργασίες και ιδίως από το έργο «Αυγουστίνος Καντιώτης, σύντομη βιογραφία της Ιεράς Μητροπόλεως Λογκοβάρδας Πάρου». Μάλιστα. Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στο νεότευτο αρχοντικό ενός νησιού των Κυκλάδων στις Λεύκες της Πάρου στις 20 Απριλίου του 1907. Είναι το δεύτερο παιδί και το μόνο αγόρι μιας οικογενείας που είχε τρία κορίτσια ακόμη, την μεγαλύτερη του Ερατό και τις μικρότερες του Βασιλική και Ευαγγελία. Γονείς του ήταν ο μικρέμπορος Νικόλαος Ανδρέου Καντιώτης, αυστηρός πατέρας, και η διδασκάλισσα Σοφία το γένος Τρεψιάδου, άγγελος συμπαραστάτης του στις μετέπειτα μετακινήσεις. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ανδρέας και ανάδοχός του παρέστη ο και δάσκαλός του εν συνεχεία, μεγάλος παιδαγωγός Ιωάννης Λεωνάρδου Γαϊτάνος. Η πρόνοια του Θεού σε νηπιακή ηλικία τον προστατεύει, ιδίως όταν μια μέρα παίζοντας στην αυλή του πατρικού του έφτασε στο χείλος του πηγαδιού με κίνδυνο να πέσει μέσα και να πνιγεί. Τα έτη 1913 έως 1919 είναι μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο των Λευκών και συναναστρέφεται με τους συνομιλίκους του με προσήνεια και αγάπη.
Σε ηλικία 8 έως 10 ετών, ο πατέρας του τον οδηγεί στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας Πάρου, όπου γνωρίζεται με τον όσιο ηγούμενο αρχιμανδρίτη Φιλόδεο Ζερβάκο, τον οποίο θα έχει στο εξής πνευματικό μέχρι την εκδημία εκείνου το 1980. Τα έτη 1920 έως 1921 είναι μαθητής στο σχολαρχείο της Παρικιάς Πάρου, της πρωτευούσης δηλαδή του νησιού. Μένει εκεί όλη την εβδομάδα και γυρίζει στις Λεύκες, στο χωριό του, τα Σαββατοκύριακα. Τα έτη 1922 έως 1925 φυτά στο γυμνάσιο Σύρου, της πρωτευούσης του νομού Κυκλάδων δηλαδή, με γυμνασιάρχες τον γνωστό συγγραφέα Ιωάννη Ρώση και τον αμοργίνο φιλόλογο Κωνσταντίνο Γαβρά. Καθώς βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, διεκπεραιώνει και παράλληλα και εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του, παραγγελίες, προμήθειες, πληρωμές. Είναι επιμελής, πρωτεύει σε όλες τις τάξεις και παίρνει το Κοσκορόζιο βραβείο, αποφυτά δε με το βαθμό άριστα. Εν συνεχεία, τα έτη 1926 έως 1929 είναι φοιτητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλο το διάστημα αυτό των σπουδών του, μένει στην Αθήνα στο φοιτητικό οικοτροφείο της αδελφότητος Ζωή, σπουδάζει εργαζόμενος και χρηματίζει επί 2 χρόνια υπογραφεύς του καθηγητού του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Στο Πανεπιστήμιο έχει ακόμη καθηγητάς τον Χρήστο Ανδρούτσο, τον Παναγιώτη Μπρατσιώτη, τον Αρχιμανδρίτη Βασίλειο Στεφανίδη, τον Αμίλκα Αλιβιζάτο, τον Νικόλαο Λούβαρη, τον Γεώργιο Σωτηρίου, τον Κωνσταντίνο Διοβουνιώτη και τον Γρηγόριο Παπαμιχαήλ. Όσο είναι στην Αθήνα, εξομολογείται στον προϊστάμενο της αδελφότητος Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο Ματθόπουλο, τον οποίο αρέσκεται να παρακολουθεί τις Κυριακές σε διαφόρους ναούς και ιδίως στην Κοίμηση Θεοτόκου στο Μοναστηράκι, μια ταπεινή εκκλησούλα. Ως κατηχητής δίδασκε στο ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Τον Δεκέμβριο του 1929 παίρνει το πτυχίο με άριστα. Η εξέταση γινόταν μέσα σε μια μέρα εφόλων των μαθημάτων. Μεταξύ των άλλων μαθημάτων εξετάστηκε και στην απολογητική από τον καθηγητή Γρηγόριο Παπαμιχαήλ, ο οποίος τον ρώτησε «Τι θα είχατε να απαντήσετε, κύριε φοιτητά, αν κάποιος σας έλεγε ότι η ζωή ήρθε στη γη από άλλους πλανήτες?» Και η απάντησή του που ικανοποίησε τον καθηγητή «Δεν είναι δυνατόν αυτό, κύριε καθηγητά, διότι κατά την είσοδο στην γηίνη ατμόσφαιρα η τριβή δημιουργεί μεγάλη θερμότητα που θα κατέστρεφε κάθε ζωντανό οργανισμό». Το ίδιο έτος, το 1929, πεθαίνουν ο πατέρας του Νικόλαος σε ηλικία 59 ετών και ο πνευματικός του στην Αθήνα Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος. Μετά τώρα την λήψη του πτυχίου, επί μία πενταετία, τα έτη 1930 έως 1934 μένει μαζί με τη μητέρα του στην Ίω, ένα άλλο νησί των Κυκλάδων, όπου η μητέρα του υπηρετούσε ως διδασκάλισσα, μένει εκεί για μελέτη, περισυλλογή, προσευχή και ταυτοχρόνως διδάσκει στο δημοτικό σχολείο βοηθώντας τη μητέρα του, ενώ φροντίζει και για την αποκατάσταση των τριών αδελφών του κατά την επιθυμία του αημνής του πατέρα του. Τον Δεκέμβριο του 1934, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος, που τον γνωρίζει γιατί νωρίτερα είχε επιμάνει την Μητρόπολη Παροναξίας, τον καλεί να πάει στο Μεσολόγγι και να αναλάβει τη θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως. Βλέπει το πράγμα ως κλίση Θεού και υπακούει αμέσως. Έτσι, την πρωτοχρονιά του 1935, ταξιδεύει με πλοίο προς τον Πειραιά, από την Ίω προς τον Πειραιά και την επομένη φτάνει στο Μεσολόγγι. Σε λίγο κήρεται μοναχός στην Ιερά Μονή Αγγελοκάστρου και παίρνει το όνομα Αυγουστίνος. Χειροτονείται διάκονος στην Παραβόλα Ετωλοακαρνανίας από τον Μητροπολίτη Ιερόθεο και υπηρετεί κοντά του στη Μητρόπολη ως πρωτοσύγγελος. Τα έτη 1935 έως 1941 κηρύττει στο ναό της Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου και στα χωριά. Κατηχεί νέους και παιδιά, δημιουργεί αγιογραφικούς κύκλους, εργάζεται για τη διοργάνωση ενωριών και την ανασυγκρότηση ιερών μονών, καταρτίζει επιτελείο συνεργατών, ιδρύει φιλόπτωχα ταμεία, συνεργάζεται με τους κληρικούς της μεγάλης αυτής επισκοπής,
εκδίδει έντυπα, επιμελείται την έκδοση περιοδικού, το περιοδικό Κοσμάσου Ετωλός, αρθρογραφεί ο ίδιος, διευθύνει προπαρασκευαστική σχολή για κληρικούς όπου διδάσκει ποιμαντική, ιδρύει συλλόγους και καταπολεμεί την βλασφημία. Το έτος 1941 όμως συμβαίνει κάτι δυσάρεστο. Διαφωνεί σε κάποιο ζήτημα κανονικού δικαίου με τον Μητροπολίτη Ιερόθεο. Έτσι, το πρώτο εκείνο έτος της γερμανοϊταλικής κατοχής λέει και αυτός ένα δικό του όχι. Και έτσι αρχίζει ο χορός των μετακινήσεών του. Μετατίθεται στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ένα χρόνο ως ιεροκήρυξ υπό τον Μητροπολίτη Σπυρίδωνα Βλάχο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Τα Χριστούγεννα του 1941, όπως ακούσαμε και το πρωί από τον πατέρα Επιφάνιο, μπροστά στους Ιταλούς κατακτητάς και χωροστατούντος του Σπυρίδωνος, κηρύττει πατριωτικά. Οι Ιταλοί ενοχλημένοι θέλουν να τον συλλάβουν, αλλά αυτός διαφεύγει από μια μικρή έξοδο του Αγίου Βήματος. Εκδίδουν ένταλμα συλλήψεώς του. Ο δεσπότης, για να τον προστατεύσει, δεν του επιτρέπει να κηρύττει. Και τότε ο ιεροκήρυκας, βλέποντας ότι η παραμονή του στα Ιωάννινα περιτεύει, αφήνει εκεί την γερόντισσα μητέρα του και εν καιρό χειμώνος φεύγει. Οι Ιταλοί, σε έφοδο που κάνουν στο σπίτι του, δεν τον βρίσκουν και συλλαμβάνουν την γερόντισσα μητέρα. Από την Ήπειρο τώρα έρχεται στη Μακεδονία. Αρχές του 1942 φτάνει στην Έδεσσα, η οποία τελεί υπογερμανική κατοχή, και στο φρουραρχείο μαθαίνει από Έλληνα αστυνομικό για το ένταλμα συλλήψεώς του από τους Ιταλούς. Μόλις διέφυγε την σύλληψη και σώζεται. Αρχίζει η εργασία. Κηρύττει κατά της Μασονίας και γι' αυτό μετατίθεται στα Γιαννιτσά, όπου αρχίζει νέα πνευματική εργασία. Στα Γιαννιτσά, με εντολή της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Εδέσης Παντελεήμων Παπαγεωργίου τον χειροτονεί πρεσβύτερο σε μια καθημερινή ημέρα Πέμπτη και σε πολύ στενό κύκλο. Προς το τέλος του 1942, λόγω ενός αντιμασονικού πάλι κηρύγματος, μετατίθεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μένει καθόλου εκεί. Παίρνει διαδοχικές αποσπάσεις στο Κιλκής, στη Βέρεια, στη Νάουσα, στη Φλόρινα και πάλι στην Έδεσσα. Στη Φλόρινα ελέγχει από τον Άμβονα τον Μητροπολίτη Βασίλειο Παπαδόπουλο, διότι αυτός έμενε διαρκώς στην Αθήνα και πήγαινε εκεί μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ο Μητροπολίτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς και του στέλνει την απόλυσή του τηλεγραφικώς. Με την απομάκρυνση όμως αυτή, ο Θεός σώζει για άλλη μια φορά τη ζωή του. Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 10 πατριώτες και τους απαγχωνίζουν έξω από το χωριό Πρώτη Φλωρίνης. Θα ήταν μεταξύ αυτών. Τα έτη 1943 έως 1945 μετατίθεται στην Κοζάνη. Ο επίσκοπος Κοζάνης Ιωακήμ Αποστολίδης έχει βγει στο βουνό. Τα χωριά καίγονται από τους Γερμανούς και ο λαός καταφεύγει στην πόλη. Η πείνα και ο θάνατος παραμονεύουν. Ο ιεροκήρυκας Αυγουστίνος τη δύσκολη εκείνη ώρα σώζει την πόλη. Κάνει συσίτια που φτάνουν μέχρι και 8.000 πιάτα την ημέρα. Είναι ένα θαύμα που ο ίδιος το αποδίδει στον Άγιο Νικόλαο, τον πολιούχο της Κοζάνης. Οι Γερμανοί πολλές φορές τον δικάζουν για να τον εκτελέσουν. Ο Θεός όμως τον προστατεύει. Τότε, ως δημοσιογραφικό όργανο της εστίασης ιτίων, εκδίδει το περιοδικό «Χριστιανική Σπίθα», που τότε ξεκίνησε με τις ονομασίες «Αγάπη», «Αδελφοσύνη» και «Σπίτι του Φτωχού». Με αίτηση εν συνεχεία του Μητροπολίτου Θεοκλήτου Σφίνα, τον Ιούνιο του 1945 μετατίθεται στη Μητρόπολη του, στα Γρεβενά. Εκεί υπηρετεί 2 χρόνια. Οι καρποί της εργασίας του είναι πολλοί. Ένας από τους καρπούς της εκεί εργασίας του είναι και ο παριστάμενος σήμερα και τιμών την εκδήλωση αυτή, διάδοχός του, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κύριος Θεόκλητος. Με αίτησή του ο πατήρ Αυγουστίνος, τον Ιούλιο του 1947 επιστρατεύεται ως στρατιωτικός ιερεύς και ιεροκήρυξ.
Με το βαθμό του λοχαγού υπηρετεί στη 15η και στην 9η μεραρχία και στο Β' σώμα στρατού που εδρεύει στην Κοζάνη ως διευθυντής του γραφείου Β10, θρησκευτική υπηρεσία. Ομιλεί κάθε εβδομάδα από το ραδιοφωνικό σταθμό Λαρίσης και εκδίδει το περιοδικό «Χριστιανός Στρατιώτης». Το έτος 1949 κάνει ένα τόλμημα από τα χαρακτηριστικά της ζωής του. Από τον άμβονα του στρατιωτικού ναού του Αγίου Αθανασίου Κοζάνης, παρουσία των αρχών, απαγορεύει στους ψάλτες να πούν το πολυχρόνιον του βασιλέως Παύλου, σε χρόνια που η βασιλεία ήταν κρατεά. Στο κήρυγμά του ονομάζει τον Παύλο όχι ευσεβέστατον, όπως έλεγε το πολυχρόνιο, αλλά ασεβέστατον, και τον ελέγχει διότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο η Μασονία εμφανιζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που έπρεπε να ενισχύεται ακόμη και από τους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές. Η θαραλέα αυτή φωνή, από τη θέση μάλιστα του στρατιωτικού ιερέως, σήμανε την αρχή νέων διωγμών και περιπετειών του. Τελικά, αφού ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων ανέβηκε στα ανάκτορα, ο βασιλεύς αναγνωρίζει το λάθος, ανακαλεί την υπογραφή του από το φιλομασονικό διάταγμα και πάβει ο διωγμός του Ιεροκήρυκος. Το 1950 μετατίθεται στη Μητρόπολη Καριστίας με έδρα την Κήμη Ευβοίας, όπου υπηρετεί ένα χρόνο, περιοδεύοντας στα χωριά και πεζοπορώντας σε απόκριμνες ακτές του Καβοντόρο. Το 1950 τυπώνει και τα πρώτα του βιβλία, το βιβλίο «Κοσμάς ο Ετωλός» και το βιβλίο «Εκ του Ανεσπέρου Φωτός». Στα τέλη του 1951, ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος τον διορίζει ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου θα μείνει μέχρι το θέρος του 1967. Τα 17 αυτά χρόνια που θα υπηρετήσει υπό 5 αρχιεπισκόπους είναι μια περίοδος μεγάλης πνευματικής δράσεως και αγώνων, αλλά και διωγμών και περιπετειών. Κατά κανόνα, περνά την εβδομάδα ησυχάζοντας, με προσευχή, μελέτη και γράψιμο έξω από την Αθήνα, και την Κυριακή κηρύττει το πρωί σε ναούς και το βράδυ σε αίθουσες. Εργάζεται ιεραποστολικά και φιλανθρωπικά, ιδρύει συλλόγους, κτίζει αίθουσες, εκδίδει βιβλία, συντηρεί οικοτροφία, αγωνίζεται με βάση το Ευαγγέλιο και το Πιδάλιο, έχοντας ως πρότυπα τους Αγίους Πατέρας και Ομολογητάς. Η ανιδιοτέλεια και η συνέπεια της ζωής του ελκύουν πολλούς και ιδίως νέους στα κηρύγματα και τα μαθήματά του. Δημιουργείται έτσι ένα αξιόλογο αγωνιστικό μέτωπο, καταπολεμεί τα καλλιστεία, τον καρνάβαλο, την ηθική καθίζηση, τη χαλάρωση του θεσμού της οικογενείας, τη διείσδυση της μασονίας στις θεολογικές σχολές και την άνοδό της σε εκκλησιαστικούς θρόνους, την αθεΐζουσα παιδεία, τις ποικίλες αιρέσεις και μάλιστα τον οικουμενισμό που εν το προσώπο του Πατριάρχου Αθηναγόρα κάνει νέα βήματα. Τον Αύγουστο του 1964 εισάγεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός Αθηνών για μία εγχείρηση, αλλά παθαίνει μόλυνση και φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Κλήρος, μοναστήρια και λαός προσεύχονται. Οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια, προβλέπουν μάλιστα και την ώρα του τέλους. Γίνεται όμως θαύμα, πέφτει απότομα ο υψηλός πυρετός, αρχίζει βελτίωσης. Μετά από 65 μέρες νοσηλείας βγαίνει από το νοσοκομείο. Ο ίδιος με δέος απορεί. «Γιατί, Θεέ μου, παρατείνεις τη ζωή μου, τι μου επιφυλάσσεις?» Μόλις επανέρχεται στα καθήκοντά του, το Υπουργείο Παιδείας αρχίζει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με περικοπή ωρών διδασκαλίας των θρησκευτικών. Ο Ιεροκήρυξ πρωτοστατεί σε συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, στην αρχή κατά της ηλιστικής παιδείας και στη συνέχεια με το αίτημα της καθάρσεως στην Εκκλησία, μιλώντας με παρησία. Η Ιερά Σύνοδος του απαγορεύει το κήρυγμα, γιατί ελέγχει τα σκάνδαλα και βάλει κατά του μεταθετού των επισκόπων που απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες. Ο λαός ξεσηκώνεται και εσείς όμως ο τύπος, συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως, τάσεται στο πλευρό του. Η Σύνοδος, βλέποντας τις αντιδράσεις, αναγκάζεται να ανακαλέσει την απαγόρευση. Πάντως, η κοινή γνώμη συνειδητοποιεί ότι σοβεί νόσος και επιβάλλεται θεραπευτική επέμβαση. Τον Μάιο του 1967
γίνεται το απροσδόκητο. Ο ήλιος, όπως έλεγε ο ίδιος, ανατέλει από τη δύση. Ο δυσάρεστος ιεροκήρυξ, που ήταν συνεχώς υποδιωγμόν λόγω του ελέγχου που ασκούσε, προάγεται σε επίσκοπο και εκλέγεται Μητροπολίτης Φλωρίνης. Η χειροτονία και η ενθρόνησή του είναι γεγονότα ανεπανάληπτα, για τα οποία ο λαός δόξασε τον Κύριο και η Εκκλησία γνώρισε έγλη. Από τα μέσα του 1967 μέχρι την αρχή του 2000, επί 33 σχεδόν χρόνια, υπηρετεί την ακριτική Μητρόπολη Φλωρίνης με κάθε θυσία. Παρά τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός θρόνου, τολμά και αντιτίθεται άλλοτε με τη δικτατορία, άλλοτε με προέδρους της Δημοκρατίας, άλλοτε με την προϊσταμένη του αρχή και άλλοτε με τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, του οποίου διακόπτει το μνημόσυνο, όπως ακούσαμε και το πρωί, μαζί με άλλους δύο εν ενεργεία Μητροπολίτες των νέων χωρών και με την σύμφωνο γνώμη του κανονολόγου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Πρωτοστατεί ή συναγωνίζεται μαζί με άλλους σε αγώνες για το έθνος, για την απελευθέρωση αλυτρώτων πατρίδων, εναντίον της δημογραφικής συρρυκνώσεως, κατά της καταστροφής της γλώσσης, εναντίον της νοθεύσεως της ιστορίας, κατά της εν γέννη υποβαθμίσεως της παιδείας και με όλη του τη δύναμη κατά της εντάξεως στην Ευρώπη. Δεν θα επεκταθώ πιο πολύ, γιατί ακολουθεί ειδική εισήγηση για την περίοδο της επισκοπικής του διακονίας. Τέλος, στις 9 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 92 ετών, λόγω κάμψεως των δυνάμεών του, υποβάλλει παραίτηση, η οποία γίνεται δεκτή από την Ιερά Σύνοδο. Στις 15 Ιανουαρίου του 2000 αποχωρεί της ενεργού διακονίας και στο εξής ησυχάζει, δεχόμενος εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής, όπως είναι λόγου χάρνη αναγνώρισης από την Ιερά Σύνοδο των Αγώνων του για την αντίσταση της αγάπης στα χρόνια της κατοχής, η έκδοση από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χαριστηρίου τόμου, η έκδοση από τα ελληνικά ταχυδρομεία Λευκώματος και Γραμματοσύμων και προπαντός οι καθημερινές αυθόρμητες επισκέψεις και εκδηλώσεις του απλού κλήρου και λαού. Ζώντας έτσι, στις 20 Απριλίου του 2007 συμπληρώνει τα 100 έτη ζωής με ανάλογες και τότε εκδηλώσεις. Και τέλος, μετά από 12 περίπου χρόνια από την παραίτησή του, στις 3 Αυγούστου του 2010 ασθενεί σοβαρά και στις 28 του μηνός, ημέρα όχι τυχαία, εκδημεί για τους ουρανούς σε ηλικία 104 ετών. Το σκήνομά του, μετά από τριήμερο προσκύνημα, θάπτεται στην Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης, που είναι και το τελευταίο έργο της αρχιερατείας του. Αυτό, με κάθε συντομία, ήταν το πέρασμα από τη ζωή αυτή ενός πιστού δούλου του Κυρίου που έζησε στα χρόνια μας, υπηρέτησε την Εκκλησία του Χριστού και άφησε σε όλους μας ένα αφυπνιστικό και διδακτικό υπόδειγμα. Η ζωή του ήταν τρικυμιώδης, γιατί θέλησε να ζήσει με πίστη και συνέπεια. Μια ζωή περιπετειώδης δεν διαρκεί συνήθως πολύ. Σωματικές κακουχίες και ψυχικές θλίψεις καταβάλουν και ανθεκτικούς ανθρώπους και επισπεύδουν το τέλος. Αυτό θα περίμενε ανθρωπίνος κανείς και για τον δούλο του Θεού Αυγουστίνο, που είδε το φως του ηλίου στις αρχές του 20ου αιώνα και πήρε και μία δεκαετία από τον 21ο αιώνα. Δεν πέρασε τη ζωή του εν ανέση και γαλήνη. Η ιστορική περίοδος που η Θεία Πρόνοια του όρισε να ζήσει και να εργαστεί, η αγωγή της οποίας έτυχε από μικρός, η οδηγή τους οποίους ακολούθησε, η φυσιογνωμία που διαμόρφωσε, όλα συνέβαλαν στο να ακολουθήσει ένα δύσκολο δρόμο. Έτσι, προερχόμενος από ευκατάστατη οικογένεια, προτίμησε να ζήσει φτωχός. Πρικισμένος με έκτακτα χαρίσματα και αριστούχος στις σπουδές, αρκέστηκε να εργάζεται ως απλοϊκός κήρυκας εν μέσω του λαού. Ενώ η σύνεση του υπαγόρευε να ασφαλίζεται, η φωνή της συνειδήσεως του επέβαλε να ρυψοκινδυνεύει. Ενώ διέθετε προσόντα και γνωριμίες, απεμπόλυσε κεντρικές θέσεις
και αγαλόταν να περιφέρει το τίμιο ράσο ανά την ύπεθρο. Ενώ ο οικοδομητικός λόγος του τον έκανε θελκτικό και αποδεκτό σε όλους, εκείνος τόλμησε να χρησιμοποιήσει και λόγο ελεγκτικό που πλήθυνε τους εχθρούς του. Και όταν, χωρίς να παρακαλέσει και σε προχωρημένη ηλικία εκλήθη να γίνει επίσκοπος, δεν κάθισε στον θρόνο να αναπαυθεί, αλλά είδε το αξίωμα ως έπαλξη για κρατεότερους αγώνες. Εκαλεί το να αποδείξει ότι αυτά που κήρυτε ως ελεύθερος σκοπευτής από τη θέση του πρεσβυτέρου μπορεί να τα εφαρμόσει και φορτωμένος την ευθύνη του επισκόπου. Είναι λοιπόν θαύμα πώς κάτω από τέτοιες συνθήκες επέζησε βιολογικά, πώς άντεξε πνευματικά, πώς ανεγνωρίστη εκκλησιαστικά, πώς έκαμψε πλήθος αντιπάθειες και μνημονεύεται τώρα σχεδόν από όλους. Γι' αυτό τιμάται σήμερα και εδώ. Μπορούμε να πούμε και γι' αυτόν. «Ειν Κύριος μετ' αυτού και χύρ Κυρίου επ' αυτόν». Όσοι τον γνωρίσαμε, ευεργετηθήκαμε από αυτόν και τον αγαπήσαμε, ευχόμεθα τώρα για την ανάπαυσή του και ζητούμε την ευχή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ραβέντιο και στη συνέχεια θα ακούσουμε την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόρτινες και Μεγαλοπόλεως κ. Ηρεμία, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ίσως να διερωτάσετε ποια είναι η σχέση του Σεβασμιωτάτου με τον αείμνηστο ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Θεολογικής Αυγουστίνου. Ο Σεβασμιότατος, όντας μικρός, είχε οδηγηθεί από τη μητέρα του στον πατέρα Αυγουστίνο για να τον αναλάβει, όπως του είπε συγκεκριμένα η μητέρα του στον πατέρα Αυγουστίνο, αφού ίδιος δεν γνώρισε πατέρα. Ο πατέρας του σκοτώθηκε στον πόλεμο του 40. Είναι γιος λοιπόν ενός ήρωα της πατρίδας και κοντά στον πατέρα Αυγουστίνο βρήκε τον πατέρα, τον πνευματικό, ο οποίος τον καλούθησε με τα πνευματικά άνοδο της πίστεως, άκουσε τα κηρύγματά του και σήμερα λοιπόν βρίσκεται εδώ για να μας μιλήσει για το θέμα Αυγουστίνος Καντιώτης, ο διακρίσιος γύρικας του Θεού Λόγου. Να πω επίσης ότι ο πατήρ Ιερεμίας, όπως πολλοί εδώ στην αίθουσα τον ξέρουν, διετέλεσε και διευθυντής του οικοτροφείου στην οδό Ζωδόπου Πηγή 44 στην Αθήνα. Κατά πρώτον ευχαριστώ τον Πανιερότατον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Εκλεκτών Ποιμένα της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, Κύριον Κυριών μου Ισαΐαν, ο οποίος μου επέβλεψε στην ταπεινότητά μου και μου έκανε την περπιούστα τιμή στο ταπεινό μου πρόσωπο να ομιλήσω στο εκλεκτό αυτό συνέδριο, κατά το οποίο τιμάται ο μακαριστός και ποθητός γέροντας, επίσκοπος Φλωρίνης, πατήρ Αυγουστίνος. Προλογικά ήθελα να πω ότι πλησίων του τιμωμένου γέροντος έμεινα μία δεκαετία. Έλαβα από τα χέρια του τη μοναχική μου κουρά, τον πρώτο βαθμό ιεροσύνης και μετά έφυγα από αυτόν και υπηρέτησα σε διαφόρους Μητροπόλεις. Θα ήθελα να υπομνηματίσω αυτό το έφυγα που είπα. Αδελφοί μου χριστιανοί, καθένας ανεβαίνει ένα όρος μέχρι σε εκεί που αντέχει. Και ο τιμόμενος πατήρ Αυγουστίνος ήταν πραγματικά ένα υψηλόν, θα πω ένα Ιμαλάιον όρος αρετής. Και δεν έχουν όλη την αντοχή να ανεβούν στην κορυφή του όρους αυτού. Άλλοι συνακουστέ μου των κηρυγμάτων του τιμωμένου γέροντος, δυνατή στην ψυχή, συμπορεύθηκαν μετ' αυτού καθ' όλην του τη ζωή και μέχρι των τελευταίων του ημερών, συμπορεύθηκαν στις αγωνίες του και αγώνες του, οι αδύνατοι όμως υποχωρούν και φεύγουν. Ένας εξ αυτών είμαι και εγώ. Διαβάζουμε και για τον κάπου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων,
στο 13ο κεφάλαιο νομίζω, για εκείνον τον Ιωάννη τον μικρόν, ο οποίος δεν είναι δύνατο να ακολουθήσει τον Παύλο στην τόλμη του να περάσει τον Ταύρον και γι' αυτό υπεχώρησε και αναχώρησε για την πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα. Όμως η επιμία μου δεκαετία στον πατέρα Αυγουστίνο μου έμεινε πολύ εντυπωσιακή, ετυπώθη βαθιά στην καρδία μου, μου διαμόρφωσε και ίδιον χαρακτήρα και προσπαθούσα στην ιερατική μου βιωτή και διακονία να εφαρμόσω όσο είναι δυνατόν τα όσα εκλεκτά μαθήματα άκουσα παρά αυτού, αν και επειδή έχουμε αρχιερείς στενοποιών μας και μάλιστα το διάδοχο του θρόνου του, των εκλεκτών και πολυσέβαστων πατέρα Θεόκριτον, γεροντά μου και πνευματικών πατέρα και εξομολόγων μου, να εξομολογηθώ και να πω σε μερικά πράγματα, θέματα, κατά την ιερά μου ιερατική διακονία, διαφωνούσα και μαζί του, κατάνια, άνιαν σημαίνει ανοησία, κατά δε τον εκκλησιαστήν ταυτίζεται η νεότης με την άνια, τώρα όμως έτσι με συναρπάζει ακόμη περισσότερο η μορφή του γέροντος και ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκα από το κήρυγμα του πατρός, θέμα που είναι και το σημερινό μου κήρυγμα, το σημερινό μου θέμα. Λυπούμε όμως γιατί τα όρια του χρόνου είναι στενά και περιορισμένα και δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε μία τέτοια ηφαιστειώδη πράγματι προσωπικότητα σε ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Γι' αυτό εισέρχομαι κατευθείαν στο θέμα και παρακαλώ την ευγένειά σας να κάνετε μικρά υπομονή να ακούσετε τα όσα ταπεινά θα καταθέσω εις μνημόσυνον αυτού και διαναλάβω την ευχή του και προσελεγχών μου. Το πρώτο που ήθελα να πω, το θέμα μου είναι ο πατήρ Αυγουστίνος ως ιεροκήρυξ, κήρυξ του Λόγου του Θεού. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι ο πατήρ Αυγουστίνος θεώρει το κήρυγμα ως ιερουργία. Και γι' αυτό και κήρυται με μία ιερουργία, με μία ιεροπρέπεια και με μία θέρμη καρδιάς, όπως έτσι πράγματι πρέπει να λειτουργεί ο ιερεύς του υψίστου, το ιερό θυσιαστήριο. Και πραγματικά έτσι είναι το κήρυγμα, αγαπητοί μου, είναι μία ιερουργία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί αρχή της προς Ρωμαίους επιστολή του λέγει «Για το Θεό, ο λατρεύω». Το λατρεύω είναι ιερατική έκφραση «εν το Ευαγγελίο», στο κήρυγμα. Λατρεύω το Θεό στο κήρυγμα. Η ιερουργία είναι το κήρυγμα. Γι' αυτό, αφού ο πατήρ Αυγουστίνος θεώρει η ιερουργία το κήρυγμα, ήθελε και οι ακροατές του να τον ακούν, όχι να τον ακούν, να συμμετέχουν μαζί του σαν σε Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, επικαλούμενος και τον ομώνυμο του Άγιο, τον Άγιο Αυγουστίνο, έλεγε και αυτό το τολμηρό, ότι όπως εκείνος που κοινωνά το σώμα και το αίμα του Κυρίου πρέπει να είναι προσεκτικός, μην πέσει μαργαρίτης από την Αγία Λαβίδα, έτσι και πρέπει να ακούμε τον Κήρυκα του Λόγου του Θεού, μην πέσει, μην διαρρεύσει, έτσι, λόγος, διότι δεν ήθελε ο ακροατής να διαχέει το αυτό, να διαχέει το πνεύμα του σε άλλα, παρά μόνο να είναι προστιλωμένος στο κήρυγμα. Τα παραπάνω προϋποθέτουν ένα κήρυκα προφήτην. Και πραγματικά, ως προφήτης δύναται να χαρακτηριστεί ο πατήρ Αυγουστίνος. Οι προφήτες τι έκαναν, ελάμβαναν από το Θεό κατευθείαν το Λόγο του Θεού, τον εζήμωναν μέσα του, πω να το πω, τον οικειοποιούντο, τον έτρωγαν κατά τον προφήτη Ιεσεκίηλ και μετά τον εξέφεραν στο λαό, τον εκήρυτον, σαν ίδιον λόγον, με το προλογικό «Πάντα λέγει Κύριος». Μάλιστα, παρατηρείται στα προφητικά κείμενα το θείον εγώ να ταυτίζεται με τον προφητικό εγώ και αυτό ερμηνεύεται από την οικειοποίηση του προφήτου του θείου λόγου που ελάμβανον. Τι ούτως είτε ο πατήρ Αυγουστίνος κήρυτε, δηλαδή εφρόνι, επίστευε ότι είναι στόμα Θεού στη μάσα των ανθρώπων, ότι αυτό που λέγει είναι λόγος του Θεού. Μάλιστα, ενθυμούμε σε ένα κηρυγμά του τολμηρό, το εσφράγισε. Αυτά που σας είπα είναι σαν να κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός να σας τα πει. Αποτελούσε πίστη ότι κηρύττει πράγματι λόγον Θεού.
Λοιπόν, ο Ιεροκήρυκας, ναι, κατά αυτήν την έννοια που είπα, είναι στόμα Θεού στη μάζα των ανθρώπων και γι' αυτό ο πατήρ Αυγουστίνος έλεγε τακτικά για πόσο πρέπει να πλύνουμε με ροδόσταγμα το στόμα μας, να ακηρύττουμε το Λόγο του Θεού, όπως πρέπει και τα χέρια του ιερέως να είναι καθαρά και πεντακάθαρα για να ιερουργεί το Πανάγιο Θυσιαστήριο. Το Λόγο του Θεού, ο Επίσκοπος και Ιεροκήρυξ, πατήρ Αυγουστίνος, τον θεώρη μεγαλειώδη του ήρεσαν δε από την Αγία Γραφή να ακούει τέτοια χωρία και τα έλεγε με ένα ενθουσιασμό χωρία από την Αγία Γραφή που εκφράζουν το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Του ήρεσε εκείνο το χωρίο του προφήτου Αμός, λέγει ο προφήτης Αμός, ο ποιμέναν της Θεκουά. «Κύριος ελάλησε, μαραίνονται τα βοσκοτόπια και ξηραίνεται η κορυφή του Καρμήλου». Τόσο Λόγος του Θεού. «Κύριος ελάλησε, μαραίνονται τα βοσκοτόπια και ξηραίνεται η κορυφή του Καρμήλου». Ή ακόμη του άρεσε εκείνο το άλλο, «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, φωνή Κυρίου συσίωτος και συσίηση Κύριος τα σκέδρος του Λιβάνου». Αυτές οι εκφράσεις περί του Λόγου του Θεού που εκφράζουν τη μεγαλοπρέπειά του, ήρεσαν ιδιαίτερα στον πατέρα Αυγουστίνο, ακόμη δεν του ήρεσαν οι εικόνες του Λόγου του Θεού κατά την Αγία Γραφή. Να σας αναφέρω 2-3 εικόνες του Λόγου του Θεού, αρεστές στον πατέρα Αυγουστίνο. Ο Λόγος του Θεού είναι φωτιά που κατακαίει την ψυχή. Αυτή η εικόνα υπάρχει στον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος σε μια στιγμή του ταλαιπώρου και απελπισμένου η προφητικού του βίου είπε «Ας μη κηρύττω». Τότε λέγει ο προφήτης, «Μια φωτιά ένιωσα μέσα στην καρδιά μου. Προσπαθώ», το λέγει, «μια καυστική φωτιά, μια φλόγα στα κοκαλά μου. Προσπαθώ να υποφέρω αυτό το πείρμα, δεν μπορώ». Και κατά άλλη εικόνα, ο Λόγος του Θεού, αρεστεί ιδιαίτερα στον πατέρα Αυγουστίνο, ο Λόγος του Θεού είναι σφύρα. Σφυρί που πέφτει στον άκμονα και διαμορφώνει το μέταλλο επάνω, το καυτό μέταλλο επάνω σε αυτό. Ο Λόγος του Θεού, κατά τον προφήτη Ισαΐα, το όνομα του οποίου επαξίως φέρει ο ποιμενάρχης της επαρχίας ταύτης, ο Λόγος του Θεού είναι βέλος, είναι ξύφος που εισχωρεί στην καρδία του ανθρώπου και από αυτή προφήτη Ισαΐα διάβασε ο Απόστολος Παύλος για να πει την δική του εικόνα του Λόγου του Θεού, είναι ότι είναι μάχαιρα δεικνούμενος μέχρι μυελώντε και μερισμών. Λοιπόν, αφού έτσι λοιπόν επίστευε το Λόγο του Θεού, τον οποίο εκήρυτε ο πατήρ Αυγουστίνος, το κήρυγμά του άναβε, ποια εικόνα είπαμε, είναι πυρ φωτιά. Το κήρυγμα του πατρός Αυγουστίνου άναβε φωτιά, που έκαιγε τα σπαρτά της αμαρτίας και θέρμενε καρδιές για την αγάπη του Χριστού. Το κήρυγμα του πατρός Αυγουστίου ήταν σφυρί που έπεφτε ισχυρό και δυνατό και χτύπαγε. Ναι, εδώ θα πω, ναι, αυτό θέλω να πω, το κήρυγμα του πατρός Αυγουστίνου ήταν ελεγκτικό, ήταν φοβερός και απολαυστικός. Ο Ιεροκήρυξ πατήρ Αυγουστίνος στον έλεγχό του. Στην θυμά του είχε το χωρίο του Ισαΐου, «Αναβόησον και μη φύσει, φούναξε και μη λυπάσαι». Του άρεσε πολύ το χωρίο αυτό. «Αναβόησε και μη φύσει, ο σάλπιγκα ύψωσον την φωνή σου και κατάγγελε το λαό μου τα αμαρτήματα του οίκου Ισραήλ και τα ανομίας του Ιακώβ». Απίφθαινε ελεγκτικό κήρυγμα και όχι μόνο προς τα κάτω στο λαό και προς τα άνω, ιδιαίτερα προς τα άνω στους ηγέτας και εις την κεφαλήν και εις την καρδίαν. Ο προφήτης Ισαΐας λέει κάπου, περιγράφοντας το λαό του σαν ένα σώμα, από εδώ υπάρχει και η γνώμη σεβασμιότατε ότι ο μόνιμος ως Άγιος ήταν ιατρός στην ιδιότητα, γιατί περιγράφει τον λαό σαν ιατρός. Νοσεί η καρδία, νοσεί και η κεφαλή του λαού. Ποια είναι η κεφαλή? Η κεφαλή είναι η πολιτική εξουσία και η καρδία είναι η θρησκευτική εξουσία. Λοιπόν, ο πατήρ Αυγουστίνος απίθυνε λόγων ελεγκτικών προς τα άνω ιδιαίτερα και προς την πολιτική και την εκκλησιαστική ηγεσία, γιατί αυτούς εθεώρει υπευθύνος των ανομιών του λαού. Και επειδή το συνεπής, γι' αυτό ήταν και αρεστός και Θεό και ανθρώπης. Είναι όμως αλήθεια, να το πω, ότι η πολεμική αυτή, ο έλεγχος του πατρός Αυγουστίνου, ο οξύτατος έλεγχος, γέννησε πολεμική των αντιθέτων, δηλαδή στο ειδικό του ψήφος έσυραν και οι πολέμοι, οι ελεγχόμενοι από αυτού, το ειδικό των ψήφων, και δηλαδή τη βία και την πολεμική. Αλλά εδώ είναι
η απόλαυση αυτή του προσώπου του τιμωμένου, του πατρός Αγουστίνου, ότι όσο επολεμεί το, τόσο ίδιος θα γίνεται ισχυρότερος εις τον αγώνα του, διότι επίστευε ότι αυτό που κάνει είναι έργο Θεού. Εδώ θυμάται κανείς τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος εις την πολεμική των αντιπάλων των εχθρών του, αυτός εμονολόγη και έλεγε, «Του να δίουν εγώ, αν και αυτοί με πολεμούν, του να δίουν εγώ», λέγει ο προφήτης Μιχαίας, «είμαι πλήρης δυνάμεως για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του οίκου Ισραήλ». Δεν ήταν μόνο ελεγκτικό το κήρυγμα του πατρός Αγουστίνου, αλλά ήταν και παρήγορο. Δεν επρόσεξε μόνο από τον προφήτη Ισαΐα των λόγων «αναβόησον ο σάλπικα ύψωσον τη φωνή σου και έλεγξον τα σαμαρτία του λαού», αλλά επρόσεξε και το άλλο χωρίο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου στο 40ο κεφάλαιο που λέγει «παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου», λέγει ο Θεός. Και το κήρυγμά του ήταν παρηγορία, μάλιστα δε ενθυμείται καλώς ο διάδοχος, ο επάξιος διάδοχος του θρόνου αυτού, ο πατή σεβασμότατος κύριος Θεόκλητος, ότι έλεγε «Εσείς οι νεότεροι να έχετε το παρηγορείτε, το αναβόησο αφήστε το σε μένα». Και οι νεότεροι, γιατί μερικοί καντιωτάκια λεγόμενα, θέλαμε να παραστήσουμε το γέροντα και... Λοιπόν, ο ίδιος λέει πρόσεχε και το παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός, και ήταν παρήγορος ο πατήρ Αγουστίνος, ήταν ποικίλος και έλεγε «ποικίλων δίνε τον ιερέα του Θεού, του Χριστωστό μου λόγος, ποικίλων δίνε τον ιερέα του Θεού». Ήταν και ελεγκτής, ήταν και παρήγορος, δηλαδή σαν τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ήταν υποτικός στο βασιλέα Αχάβ, παρήγορος στη χείρα στα Σερεπτά Σιδονίας, και ήρων εις τους ιερείς του Βάλ, τι ούτως ο πατήρ Αγουστίνο. Λοιπόν, δεν ήταν, είχε δηλαδή ο πατήρ Αγουστίνος και το οικοδομήν και καταφυτεύειν και το, πώς το λέει ο Ιερεμίας, και το εκριζούν και κατασκάπτειν. Ή το θετικό και αρνητικό, και το εκριζούν. Πρώτα είχε το εκριζούν. Γιατί για να φυτέψουμε πρέπει να εκριζούν και κατασκάπτουν το κήρυγμα του. Γκρέμιζε κατεστημένα αυτά. Εκριζούν και κατασκάπτουν και μετά ανοικοδομήν και καταφυτεύουν. Όπως έτσι θέλει ο Θεός εντέλεται στον προφήτη Ιερεμία να είναι ο κήρυξ του λόγου του Θεού. Λοιπόν, το κήρυγμα του πατρός Αγουστίνου ή τον παρακαλείται ή το παρήγορο στους αμαρτωλούς. Ακούστε πώς το έλεγε. «Αδελφέ μου, όσα πολλά και μεγάλα να είναι τα αμαρτήματά σου, μην απελπίζεσαι, κοίτα τον εσταυρωμένο από την κεφαλή του όπου το μητερό ακάνθινο στεφάνι, από την πλευρά την αγγιγμένη, από τα χέρια τα τρυπημένα και σταυρωμένα πόδια. Ρέει το αίμα και το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα της αμαρτίας. Αυτό το αίμα που είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, έλα να κοινωνήσεις εις άφεση εις αμαρτιών». Ωραίο Κύριε. Το κήρυγμα του τιμωμένου γέροντος ήταν βιβλικό, δηλαδή ήταν την Αγία Γραφή. Είναι μερικοί ιεροκήρυγες διαβάζουν την εφημερίδα για πηγή κήρυγματος και ανεκδοτολογικό. Τι κήρυγμα να κάνουν. Το κήρυγμα του τιμωμένου, πηγή για το κήρυγμα του γέροντας, είχε τη βίβλο, την Αγία Γραφή. Ήταν, ανέφερε δε στο κήρυγμά του χωρία και περιστατικά, τι αυτά που σου κέντριζαν την επιθυμία να πας γρήγορα να διαβάσεις την Αγία Γραφή. Και λέει, πω δεν ξέρω Αγία Γραφή. Ετώνιζε πολύ ο τιμούμενος γέροντας πατήρ, αρισμόνητος πατήρ και ποθητός, ετώνιζε πολύ τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ιδιαίτερα δεν μπορούσε να καταλάβει, να νοήσει ιεροκήρυκα, θεολογάρια και τέτοια από αυτά που βγήκαν στο κλαρί, στον άγωνα, χωρίς να έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και όταν ευρίσκεται μεταξύ θεολόγων, πέταγε, έλεγε λόγια και έλεγε χωρί από την Αγία Γραφή. Πού το λέει αυτό, πού το λέει αυτό, πού το λέει αυτό. Το λέει αυτό. Θυμάμαι κάποτε χριστιανοί μου, δεν θα το ξεχάσω, στην θρηλυκή αίθουσα που μνημόνευσε ο σεβασμότατος κύριος Θεόκλητος, Ζωδόχο πηγή 44. Κόσμος, κηρύγματα. Λοιπόν, στην ορμή του λόγου του είπε ότι πρέπει να είμαι θα, όχι χαϊ, πώς το έλεγε, χαϊβάνιδες, πώς το έλεγε, είχε μια λέξη, χαϊβανάγι, είχε μια λέξη, αγωνιστές. Και έλεγε, ο πραής, έστω αγωνιστή, έστω μαχητής, ο πραής, έστω μαχητής. Και εκεί την ώρα πώς του ήρθε, Φούντας, έλα εδώ, Φούντας, πού το λέει αυτό.
Έτυχε και το είχα διαβάσει και λέω προφήτης Ιωήλ. Χάρηκε και τι μου λέει μετά, αλίμονό σου αν δεν το έβρισκες. Δηλαδή το αλίμονό σου θα μου σταμάταγε το κήρυμα. Θυμάμαι, πού το λέει αυτό, αλίμονό σου αν δεν το έβρισκες μου. Λοιπόν, μας πέδευε ο γέροντας τη γνώση της γραφής, γιατί ήθελα να είμαι θα σωστή βιβλική θεολόγη. Το κήρυμα του πατρός Αυγουστίνου ήταν με ένα απλό και θερμό, γι' αυτό και άναβε καρδιές, αλλά ήταν κήρυμα θεολογικό. Ήταν κήρυμα βιβλικό και πατερικό. Ο ίδιος μας έλεγε, ο θεολόγος γεννάται εις τας γραφάς, ως αυτάς ειρμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες. Δεν ήθελε, επουδενή λόγο δεν ήθελε να είναι μεταπατερικός. Ήθελε να είναι πατερικός. Και σε αυτό συνθημάτου είχε ένα βιβλίο, ένα άλλο χωρίο από τον προφήτη Ιερεμία, πολύ, πολύ σπουδαίο χωρίο, αδελφοί μου, να σου το πω, γιατί σήμερα είναι η πατερική, μεταπατερική θεολογία. Τώρα οι πατέρες ήταν σε μια παλιά εποχή, σε εκείνη την εποχή, δεν εφαρμόζεται τώρα αυτά που είπαν οι πατέρες, να τα πλανήσουμε, τα κόψουμε, κρατήσουμε μερικά βασικά και κάνουν ένα νέο κατασκεύασμα. Ο πατήρ Αυγουστίνος το έλεγε, κουτσουρεμένο Ευαγγέλιο, έτσι το έλεγε, κουτσουρεμένο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα άλλο αυτό, να τα πλανήσουμε μερικά και να τα δώσουμε, πάμε, αρεστά. Αυτό είναι η μεταπατηρική θεολογία, στο βάθος αυτό είναι. Δεν ήθελε, που δεν είναι λόγο, δεν ήθελε, επαναλαμβάνω, να είναι μεταπατερικός, αλλά ήθελε να ακούν, του έλεγε, ελάτε να ακούσετε κήρυμα ευαγγελικών απερίτμητων, δική του έκφραση για το κήρυμα, απερίτμητων κήρυμα, όχι ψαλιδισμένο κήρυμα. Και η σύνθημά του, λέω, είχε αυτό ένα χωρίο του βιβλίου του προφήτου Ιερεμίου που λέει, ακούτε τι λέει ο Θεός του προφήτη Ιερεμία. Οι άνθρωποι θα επιστρέψουν σε σένα και όχι εσύ προς αυτούς. Τι σημαίνει αυτό. Ο κήρυκας πρέπει να έχει το λόγο του Θεού εκεί και να αγωνίζεται να ανεβάσει το λαό εκεί για να το δώσει. Και όχι να κατεβάσει το λόγο του Θεού στο επίπεδο του λαού. Τότε είναι ένα Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι, λέγει ο Θεός στον προφήτη Ιερεμία, 15,19. Οι άνθρωποι οφείλουν να έρθουν σε σένα και όχι εσύ προς αυτούς. Και σήμερα ακούγονται κηρύματα κατεβασμένα χαμηλά που δεν είναι κήρυμα, δεν είναι λόγος του Θεού. Τελειώνω, αδελφοί μου. Σχετικά με το κήρυμα του πατρός Αυγουστίνου, ήθελα να πω ότι έφυγε κοινωνικά κακά. Όμως, είχε άρχοντας ως αιτία των κακών αυτών, όμως ποτέ δεν μετέβαλε το κήρυμα σε κοινωνικό κήρυμα, αλλά ήταν θεολογικό κήρυμα. Εφαίνεται ότι είχε το κοινωνικό, το κρατούν κοινωνικών κακών, το είχε με βάση τη θεολογία. Ήταν μαθητής των προφητών. Οι προφήτες τι λέγουν στην Παλαιά Διαθήκη? Το υπάρχουν κακών είναι πρώτης τα πάντων ηθικών κακών. Το συμβαίνον κακόν, θα έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνου σήμερα, ο γνήσιος μαθητής των προφητών και των Αποστόλων, θα έλεγε η ανεργία που συμβαίνει, το οικονομικό πρόβλημα κοινωνικών κακών έχει βάση, είναι θρησκευτικών και ηθικών κακών. Γιατί αμαρτήσαμε, φύγαμε, έτσι έλεγε, φύγαμε από τη γραμμή των πατέρων, αμαρτήσαμε. Και ανομίσαμε, αδικήσαμε, γι' αυτό κλάψτε χριστιανοί, βουνά και κλάψτε για τα αμαρτήματα και τότε θαυματουργικά θα έρθει ο Θεός. Πώς θα φέρει ο Θεός τη λύση? Θα φέρει ένα Άγιο Σπυρίδωνα ο Θεός. Τι λέμε για τον Άγιο Σπυρίδωνα? Μια πήγαινε στοχός τον Άγιο Σπυρίδωνα και δεν έχει, δεν έχω χρέη, δεν έχω. Δεν έχει, λέει, ούτε κι εγώ έχω, λέει ο Σπυρίδωνα. Φτωχός είμαι κι εγώ. Πάμε στο χωράφι. Στο χωράφι πιάνει ένα φίδι, σταυρώνει το φίδι και έγινε χρυσάφι το φίδι. Πάρτο. Θα φέρει ο Θεός Άγιο Σπυρίδων, θα σταυρώσουν το ένα βουνό, το άλλο βουνό, θα γίνουν χρυσάφια, να λύνεται το πρόβλημα με την αγιότητα της αυτή. Λοιπόν, το κήρυμα του πατρός Αυγουστίνου ήταν κατήχηση. Έλεγε πέντε λόγους θέλω να πω, α, β, γ, δ, τι πιστεύουμε, όχι φλου έτσι. Σήμερα λένε αναγαπημένα τα ντρόγινα, το ξέρουμε να είναι αναγαπημένα τα ντρόγινα. Ας πούμε τα παρακάτω, γιατί πρέπει να είναι αναγαπημένα τα ντρόγινα. Στο που είπε ο Σεβασμιώτος σήμερα στην ομιλία, στον πρόλογό του. Αγαπημένα γιατί στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αφού η Αγία Τριάδα είναι έτσι και δεν είναι χωρισμένη,
και στέφονται οι δυο στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να βιώνουν την Αγία Τριάδα και να είναι αγαπημένο το αντρόγινο, αφού στεφανώθηκε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που τα τρία είναι ένα, πώς χωρίζεστε και γίνεται διαιρημένη. Η θεολογία του πράγματος. Λοιπόν, ο πατήρ Αγωστίνος είχε θεολογία στο χειρμά του, επαναλαμβάνω, και ιδιαίτερα ήθελε να κάνει το λαό να αγωνίσετε για την πίστη του. Να μάθει την πίστη του, να την αγαπήσει την πίστη του και μετά να αγωνίζεται. Και όταν έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος να αγωνίζεται ο λαός για την πίστη, εννοούσε μέχρι πεζοδρομίων, μέχρι φυλακίσεων, μέχρι διώξεων, μέχρι να χάσουμε τη θέση. Μάλιστα, τέτοιο κήρυγμα αγαπούσε ο πατήρ Αυγουστίνος που είχε αποτέλεσμα διωγμό και μας έλεγε σε εμάς, κήρυγμα, ακούτε χωρίο του Χρυσοστόμου, κήρυγμα, οδεύον δια πάσης ανέθεως ουκέστη κήρυγμα. Το να πάρω το μεγάφωνο μου, κάνω το κήρυγμά μου, ωραίο νόμα. Το κήρυγμα είναι κήρυγμα όταν φέρει, αναστατώνει και δημιουργεί διχασμόν. Όταν δημιουργεί διχασμόν το κήρυγμα. Και λέει σχίσμα είναι ναυτής. Τώρα το ακούσουμε μέσω παιδικό στήριο. Σχίσμα είναι ναυτής, αυτό το κήρυγμα είναι. Και ο άνθρωπος ο πνευματικός, έλεγε ο Βέλας, είναι ο άνθρωπος της έρηδος και διαμάχης. Αυτό το χωρίο θα ήθελα να ακούσω για τον πατέρα Αγωστίνο. Ήταν ο άνθρωπος, το είπε ο προφήτης Ιερεμίας για τον Ιεροκήρυκα, ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος της έρηδος και διαμάχης. Είναι ό,τι πρέπει για τον πατέρα Αγωστίνο. Γιατί άλλοι θα είναι υπέρ αυτού και άλλοι κατά αυτού, όπως για τον Κύριο. Είναι σχίσμα στο λαό. Άλλοι ακούνε τον Χριστό και μαζεύουν λουλούδια και έχουν λιβάνια, ο Ναζωραίος, βουρκώνουν τα μάτια. Και άλλοι ακούν για τον Χριστό και τρίζουν τα δόντια και τροχάνε τα μαχαίρια να σφάξουν τους χριστιανούς. Λοιπόν, τέτοιο κήρυγμα αγαπούσε ο πατήρ Αγωστίνος. Κήρυγμα, οδεύον δια πάσης ανέσεως, ουκέστη κήρυγμα. Γι' αυτό ο ιεροκήρυκας, όπως και έπρεπε να είναι, όπως το έλεγε το αγαπημένο του χωρίο από τον Χρυσόστομο. Το κήρυγμα δείτε, έλεγε ο Χρυσόστομος και επαναλάμβανε μυριάκης ο πατήρ Αγωστίνος. Το κήρυγμα δείτε, εψιλογιώτα, αλφαγιώτα, έχει ανάγκη. Το κήρυγμα δείτε, ανθρώς γενναίου, θερεπόνου και ετοίμου προς θάνατον. Και έλεγε ο πατήρ, εάν δεν είσαι γενναίος, δεν είσαι φερέπονος και δεν είσαι έτοιμος να πεθάνεις για τον Χριστό, να μην ανεβείς στον άγωνα. Διότι το κήρυγμα δείτε, ανθρώς γενναίου, θερεπόνου και ετοίμου προς θάνατον. Λοιπόν, και επειδή πίστη ήταν το παν, ήταν το περιεχόμενό του, το εμείς του γέροντος, γι' αυτό ήταν πολέμιος των αιρέσεων, ιδιαίτερα του παπισμού και του οικουμενισμού. Και σήμερα, όπως το είπα, θα ήταν πολέμιος, σφοδρός πολέμιος, θα ήταν αντιμεταπατερικός. Τον έχουμε ανάγκη πάντοτε και ιδιαίτερα σήμερα και ζητούμε την ευχή του. Επειδή έλεγε ούτε πλήξουση τη Ορθοδοξία στρατιώτε, ζητούμε την ευχή του να είμαι τα καλή στρατιώτε της Ιεράς Παρατάξεως του Κυρίου. Αμήν. Θα ήταν καλύτερα από εκεί. Δεν μπορώ βέβαια να μιμηθώ τον κορονοϊό. Η ταινία που είναι.
τιμωμένο γέρον του Σεβουστίνου και πράγματι όσοι δεν είχατε την ευτυχία να ακούσετε τον πατέρα Αυγουστίνου και ακούσατε τον Σεβασμιότατο Γορθίνης Γόρτινος, συγγνώμη, και Μεγαλοπόλεως, έχετε σαφή αίσθηση ότι ακούγατε τον πατέρα Αυγουστίνο έτσι στις διαρκείς εξάρσεις του και στο μεγαλείο της ψυχής του και στο περίσσευμα της καρδιάς του. Πανιερότατη, σεβασμιότατη, αρχές και εξουσίες του τόπου, κυρίες και κύριοι, για μας τους Ελλαδίτες, όταν ερχόμαστε στα ιερά χώματα της Κύπρου, ερχόμαστε ή πάντως πρέπει να το κάνουμε αυτό ως προσκυνητές. Θυμάμαι πάντα μια φράση του νομπελίστα ποιητή μας, του Σεφέρη. Η Κύπρος, έγραψε ο Σεφέρης, είναι ένας τόπος όπου ακόμη μπορεί να γίνει το θαύμα. Και αυτή την έλευση του θαύματος στην Κύπρο, την αιματοκυλισμένη και κατεχόμενη, την ευχόμαστε από βάθους καρδίας. Γιατί ξέρουμε ότι εδώ ζει ένας κόσμος, ένας λαός, τον είχε απογράψει με την φωτογραφική του μηχανή ο Σεφέρης, όταν φωτογράφιζε σε μια μάνδρα της Κύπρου στη δεκαετία του 50, μια επιγραφή, όπως αν ελληνικά λέγεται σήμερα γκράφιτι, την Ελλάδα θέλομεν και αστρώγομεν πέτρες, έγραφαν οι Κύπριοι αδελφοί μας στα 1950, όταν ήταν έτοιμοι να εκραγούν, να επαναστατήσουν και να διεκδικήσουν με το αίμα των παιδιών τους την ελευθερία τους. Τηρουμένων των αναλογιών και των αποστάσεων, θα μπορούσα, έτσι κάνοντας μία σκιαγραφία του τιμωμένου γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτη, να πω εκείνο που έλεγε εγκομιάζοντας τον Μέγαν Αθανάσιο ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, Αθανάσιον επενών, αρετήν επενώ, και να πω ταπεινά, πατέρα Αυγουστίνο επενών, αρετήν επενώ και εγώ και οσδήποτε άλλος μιλάει για τον γέροντα της Φλωρίνης. Σε μία έκφραση πολύ επιτυχή, ευθύβολη, κανένα δεν φοβήθηκε, σε κανένα δεν χαρίστηκε και ποτέ δεν υποκρίθηκε. Και πιο χαρακτηριστικά το είχε πει ο ίδιος, «Δεν θα θυσιάσω τις ιδέες μου για την θέση μου, αλλά θα θυσιάσω ευχαρίστως την θέση μου για τις ιδέες μου». Ήταν έτοιμος να το πράξει σε κάθε βήμα της ζωής του και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος να κάνει την υπέρτατη θυσία, όπως προηγουμένως περιέγραψε ο Σεβασμιότατος, αυτός είναι ανδρείος, είναι γενναίος, είναι σε κάθε περίπτωση ηγέτης, τον οποίο ένας λαός όπως ο ελληνικός λαός, η απανταχού της γης Έλληνες, ο μείζων ελληνισμός, τον επιθυμεί και τον ψάχνει ψηλαφώντας. Δεν τον βρίσκει, μπορεί να τον βρει κάποια στιγμή, να βοηθήσει ο Θεός. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι οι Έλληνες είμαστε τρελοί, αλλά έχουμε γνωστικό Θεό που μας προστατεύει. Αν δεν έχει βαρεθεί ως τώρα να μας προστατεύει,
για τις βλακίες μας, ας το κάνει ακόμα μία φορά, τώρα που ο ελληνισμός και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο υφίσταται τα πάνδυνα και ζώνεται από απειλές οι οποίες αφορούν την ίδια την υπόστασή του. Πατήρ Αυγουστίνος ήταν εξ ορισμού αντισυστημικός και το σύστημα όταν δει κάποιον ισχυρόν, κάποιον γενναίον, κάνει μία, δύο, τρεις εναλλακτικές κινήσεις έχει. Η πρώτη κίνηση είναι να σε ενσωματώσει. Προσπαθεί να σε βάλει μέσα στο σύστημα. Να σου πει δεν είναι καλό εσύ ένας σπουδαίος να μένεις απ' έξω, να τα βάζεις με το σύστημα, θα σπάσεις τα μούτρα σου και ούτω καθεξής. Γίνε μέλος του συστήματος. Σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του. Όταν δεν καταφέρει να σε ενσωματώσει, τότε επιχειρεί να σε αποβάλει. Επιχειρεί να σε εξωστρακίσει. Και για να σε εξωστρακίσει δεν είναι εύκολο όταν είσαι γερός καρύ. Και αφού δεν μπορεί και να σε εξωστρακίσει, τότε χρησιμοποιεί την τρίτη και τελευταία μέθοδό του, να σε γραφικοποιήσει. Ενθυμούμε έναν δυστυχή καθηγητή της ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεός χωρέστον, ονόματι Αναστασόπουλου, ο οποίος κατ' εντολή της τότε δικτατορικής εξουσίας είχε τολμήσει να πάει στην Φλόρινα για να εξετάσει τον πατέρα Αυγουστίνου και να τον βγάλει τρελό. Και επειδή τον απέπεμψε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο κύριος καθηγητής συνέταξε έκθεση στην οποία έγραφε ότι ο μεν ασθενής κατά αυτόν αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση, αλλά τον είδε εκ του μακρόθεν και άκουσε και ομιλίες του μαγνητοφωνημένες και κατέληξε ότι ο ασθενής είναι τρελός. Φυσικά αυτά έπεσαν στο κενό, διότι απευθύνονταν όλα εναντίον ενός βράχου της πίστεως, ο οποίος δεν καταλάβαινε τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα και ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε αυτό που ίδιος έχει γράψει πάρα πολλές φορές, η στάση ζωής του, της δημόσιας ζωής του, ήταν αυτό που ονόμαζε πολιτικήν του Ισαΐου, πολιτικήν του προφήτου Ισαΐου, μπορεί και του πανιερωτάτου Ισαΐου. Πολιτική του Ισαΐου σημαίνει βασίζομαι εις τον Θεό, στην δύναμη του Θεού και δεν υπολογίζω τους κινδύνους και τις απειλές οι οποίες προέρχονται από τους ανθρώπους. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης διακατέχονταν από αυτό που μπορεί κανείς να το ονομάσει αγωνία ελληνισμού. Είχε αγωνία για τον όλο ελληνισμό. Τον ελλαδικό, τον κυπριακό, τον εκτός ελλαδικών συνόρων ελληνισμού, τον ζώντα και τον μέλλοντα ελληνισμό, αλλά επίσης αισθάνονταν αυτό που αλλιώς λέγεται η αέναη ελληνική διάρκεια του έθνους. Οι εθνομηδενιστές πάσης φύσεως και προελεύσεως, στον καιρό του ήταν λιγότεροι,
τώρα είναι απείρως περισσότεροι, πολλαπλασιάζονται καθημερινά, ελέγχουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ιδίως τα ηλεκτρονικά, ελέγχουν τα ιστορικά τμήματα των πανεπιστημίων, τα τμήματα διεθνούς πολιτικής των πανεπιστημίων. Όλοι αυτοί οι εθνομηδενιστές θα έβρισκαν απέναντί τους έναν φοβερό πολέμιο, ανυποχώρητο και αίτητο πολέμιο τον πατέρα Αυγουστίνο. Ο λόγος του διαχρονικός και γι' αυτό επίκαιρος. Βλέπω απέναντί μου τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Οικονόμου, και σκέφτομαι, έχοντας την ευκαιρία με αφορμή την έλευσή μου και τις λίγες κουβέντες που ενώπιον σας ολοκληρώνω, αναδύφισα και πάλι κείμενα του αημνήστου Ανδρός. Θυμάμαι τον Στρατή Τσίρκα, έναν από τους διακεκριμένους πεζογράφους και κριτικούς μας, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Ο πολιτικός Καβάφης». Και λέω στον καθηγητή και ο Οικονόμου, θα έπρεπε να αναθέσουν σε μαθητές τους να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές «Ο πολιτικός Αυγουστίνος Καντιώτης». Ο πολιτικός Αυγουστίνος Καντιώτης, όχι με την έννοια του κομματάρχη, διότι όπως πολύ ευθύβολα υπέμνησε το πρωί ο Ιεροκήρυξ στο ναό, ο πατήρ Αυγουστίνος υπήρξε για τα εθνικά δεξιότερος των δεξιών. Όχι ότι η δεξιά είναι εθνικόφρονος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και επ' ευκαιρία να πω αυτό που λέει ο Σοφός. Δεν υπάρχουν δεξιές και αριστερές δημοκρατίες. Η δημοκρατία είναι μία. Υπάρχουν μόνο αριστερές και δεξιές δικτατορίες. Η δημοκρατία είναι μία. Και όπως συνεπλήρωνε ο πατήρ Αυγουστίνος, αριστερότερος στα κοινωνικά από όλους τους αριστερούς. Άλλωστε, το κοινωνικό ιδεώδες της Ορθοδοξίας είναι ως γνωστόν μετακαπιταλιστικό, μετακομμουνιστικό, μετασοσιαλιστικό και μετά μεταμοντέρνο. Αυτό είναι το κοινωνικό ιδεώδες της Ορθοδοξίας. Είναι πράγματι αριστερότερα από τον κάθε λογής κοινωνικό αριστερισμό και αυτό το απέδειξε στην πράξη της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας και εν συνεχεία στους αγώνες, τους σκληρούς αγώνες, που είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά οι κληρικοί, άλλοι πνευματικοί άνθρωποι εμφορούμενοι από το Ευαγγέλιο του Θεού σε δραματικές ιδίως στιγμές της κοινωνίας μας έχουν επιδείξει και τώρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η Ελλαδική Εκκλησία με όλα τα κενά τα οποία έχει, τα κενά το και με έψιλον, μοιράζει 250.000 μερίδες καθημερινά. Δεν είναι λίγες για την Ελλάδα και δεν είναι λίγες για την επίσης χυμαζόμενη Εκκλησία. Ο πατήρ Αυγουστίνος είχε αυτή την φλόγα βέβαια, μια εκπληκτική φλόγα που έβγαινε από μέσα του, έτσι, τον εμιμήθη θαυμασιότατα. Αν γινόταν μια θεατρική παράσταση και ο ρόλος του πατρός Αυγουστίνου ανετίθετο στον Σεβασμιότατο Μεγαλοπόλεως, θα ήταν καταπληκτική η ομοιότητα, η ταυτότητα, όχι η ομοιότητα,
διότι εδώ υπάρχει και πνευματική ταυτότητα, εσωτερική, ψυχική ταυτότητα, δεν είναι μόνον ηθοποιία, είναι αυτό που σε άλλη διατύπωση λέει ποιή ήθος, ο σωστός ηθοποιός, ποιή ήθος, δεν απομιμείται απλώς. Πέρασε η ώρα. Πέρασε. Ναι, καλά, όποτε αισθάνομαι, αν με αφήσετε μέχρι το πρωί θα μιλάω, αλλά... Ξέρετε, δεν είδα κάποιους να βλέπουν το ρολόι τους για να καταλάβω ότι πρέπει να τελειώσω και δεν είδα και το χειρότερο να βάζουν το ρολόι στο αυτί. Λοιπόν, σταμάτησε κάπου το ρολόι. Λέω λοιπόν εν συνόψη ότι πατήρ Αυγουστίνος εγνώριζε τα σγραφάς εις βάθος και εις έκταση, αλλά εγνώριζε και την ζωή, εγνώριζε τον καθημέραν βίο και για μένα τα καθημερινά νομίζω ότι ήταν αριστοτελικός, δηλαδή χρησιμοποιούσε την αριστοτελική μεσότητα. Πώς λέει ο Αριστοτέλης, μεσότης δύο κακιών, της καθυπερβολήν και της κατέληψην. Για δε τα ζητήματα της πίστεως ήταν ανένδοτος, ακολουθώντας τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, ο οποίος λέει ως γνωστόν ότι στα της πίστεως ούχωρη μεσότης. Εκεί δεν υπήρχε, δεν υπάρχει αριστοτελισμός εις τα ζητήματα της πίστεως. Είναι απόλυτα και ήταν απόλυτος εις τα ζητήματα της πίστεως. Και έτσι γνώριζα τη ζωή τόσο πολύ, είχε μία αίσθηση του συνόλου των ανθρωπίνων προβλημάτων, πνευματικών και υλικών. Αυτό που ο Μπερντιάγεφ είχε περιγράψει με την διατύπωση «Εάν αγωνίζομαι για το ψωμί μου, το πρόβλημα είναι υλικό. Εάν παλεύω για το ψωμί του διπλανού μου, το πρόβλημα αυτόχρημα μεταβάλλεται σε πνευματικό». Και αυτήν την διάσταση την είχε ο πατήρ Αυγουστίνος και η σχολή του μετά της πόλεως, για να χρησιμοποιήσω την θουκυδίδια έκφραση, τα της πόλεως, θυμάμαι πάντα έναν επίσης αιωνόβιο, τον κορυφαίο βυζαντινολόγο του 20ου αιώνος, τον Στίβεν Ράνσιμαν, να λέει ότι οι Άγιοι ασχολούνται μετά της πόλεως και υπ' αυτήν την έννοια οι Άγιοι είναι πολιτικοί. Το δυστύχημα είναι ότι δεν ισχύει το αντίστροφο. Οι πολιτικοί όχι απλώς δεν είναι Άγιοι, αλλά είναι διάβολοι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και ο πατήρ Αυγουστίνος έχει συγγράψει εκτεταμένα κείμενα περί πολιτικής. Αξίζει κανείς να εντρυφήσει στο βιβλίο του, το οποίο έχει τον τίτλο «Βασιλεύει το Αγκάθι». «Βασιλεύει το Αγκάθι». Ξεκινάει από μία παραβολή που υπάρχει στους Κρητάς της Παλαιάς Διαθήκης, σεβασμιότατε, εκεί με τον Αβιμέλεχ, ο οποίος σκότωσε τους 75 ιούς του Γεδεών, τον εξεδικήθη ο μόνος επιζών Ιωνάθαμ, ο γιος του Γεδεών, αλλά λέει ότι τα φυτά και τα δέντρα σκέφτηκαν πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έχουν βασιλιά και αυτά να μην έχουν βασιλιά, και κατέληξαν στο ότι πρέπει να επιλέξουν ένα βασιλιά. Πρότειναν στην ελιά, η ελιά είπε ότι ασχολείται με σοβαρά προβλήματα, θέλει να βγάλει το λάδι για τους ναούς, θέλει να βγάλει το λάδι για να τρώνε οι άνθρωποι. Πρότειναν μετά στη Σικιά, ύστερα από την άρνηση της ελιάς, Σικιά είπε ότι θέλει να βγάζει τα σίκα να γλυκαίνει την πίκρα των ανθρώπων. Από εκεί πήγανε στην Άμπελο και η Άμπελος είπε περίπου τα ίδια, ότι είναι απεισχολημένη
με τα καθήκοντά της και την καθημερινή της εργασία και δια της εισάτοπων απαγωγής κατέληξαν εις την Ράμνον. Ράμνος είναι το Αγκάθι βέβαια. Και το Αγκάθι δέχθηκε ευχαρίστως να βασιλεύσει και στο τέλος λέει βασιλεύει το Αγκάθι διότι οι σοβαροί και οι τίμοι άνθρωποι αρνούνται να ασχοληθούν με τον δημόσιο βίο. Όσοι ασχολήθηκαν από αυτούς κατά λάθος ή εξ ατυχήματος ασχολήθηκαν, ώστε λέει ένας Αμερικανός είναι, Wembley, λέει ότι η πολιτική είναι δευτέρας διαλογής άνθρωποι. Εάν κάποιος από αυτούς βρέθηκε να είναι πρώτης διαλογής, αυτός είναι by accident, είναι εξ ατυχήματος που βρέθηκε σε αυτή τη δουλειά. Δεν λέω ότι έχω βρεθεί εξ ατυχήματος, αλλά τέλος πάντων βρέθηκα κι εγώ εκεί πέρα. Αυτά όλα τα αναλύει και βεβαίως οι αγώνες του Γέροντος για την ελευθερία την ελληνική, οι αγώνες του Γέροντος για τη Μακεδονία, ο καημός του και η αγωνία του για την Κύπρο, η αγωνία του για τον εκτός Ελλάδος ελληνισμό, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και δείχνουν έναν άνθρωπο, συνολικό άνθρωπο. Πώς το λέγαμε, για ρώτησα να γίνει σε σχόλου Ιβερσάνης, δεν ήταν οι προσεγγίσεις του, είναι θεολογικές, είναι χριστιανικές, αλλά έχει σαφή διάσταση. Δεν θυμούμε να διαβάζει τις εφημερίδες και όχι μόνο μερός τις δεξιές ή τις κεντροαριστερές, αλλά όλες τις εφημερίδες και να έχει σαφή εικόνα, να διαβάζει κάτω από τις λέξεις των εφημερίδων και να έχει σαφή γνώση και σαφή αίσθηση. Η μνήμη του Αυρός να είναι αιωνία, όσοι ζωντανοί να το θυμόμαστε και να το τιμάμε και να διδασκόμαστε από το παράδειγμα. Ευχαριστώ. Διότι θα ετοιμάσουν εδώ και το χώρο, ταυτόχρονα που θα είναι το αυτοί οι επιστήμονε στο βήμα, για να απολαύσουμε και τα παιδιά που ετοιμάστηκαν και παρακαλώ στην αρχή να προχωρήσουμε. Όπως έχουμε ετοιμαστεί για να παρουσιάσουν κάποια τραγούδια, να τα ακούσουν ήδη, υπομένοντας η ώρα να περιμένουν και να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά του. Ο Πατήρης Δήλων υποσχέθηκε την ώρα ότι θα μιλήσει μόνο 3 λεπτά. Αυτό είναι διαφορετικό. Όπως το ξέρω. Εξάλλου το λέω στη συνέχεια κοντά μας και θα το παρακαλέσω έτσι να μας πει λίγα λόγια για το θέμα Αυγουστίνος Σαλιώτης, ο Αντρίκας Επίσκοπος. Θα παρακαλέσω τα παιδιά που θα τον βοηθήσουν. Όπως καταλάβατε, το δημοκρατικό φρόνημα που εφορεί τον πατέρα Θεόδωρο έπιασε εμένα, τον τελευταίο εισηγητή, και χαίρομαι πολύ που δεν ευασίλησε το Αγκάθι. Χαριτολογώ με τον πατέρα Θεόδωρο, το συμφωνήσαμε αυτό. Δεν ήσασταν εσείς η αιτία, κύριε Υπουργέ, φυσικά και όχι. Απλώς, για να μην πουν κάποιοι ότι δεν είμαι προετοιμασμένος, έχω εδώ τα χειρογραφά μου, δεν θα τα χρησιμοποιήσω, θα τα καταθέσω στους υπευθύνους της σημερινής εκδήλωσης. Απλώς, 2-3 σκέψεις μέχρι να ετοιμαστεί όλο αυτό το οποίο θα παρακολουθήσετε σε λίγο και το οποίο νομίζω είναι πολύ όμορφο και έχει σχέση με την άλωση της πόλης που σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε. Όταν ο πατήρ Αυγουστίνος ήρθε στην Φλόρινα, εγώ ήμουν μείον 2. Ήρθε το 1967 και εγώ γεννήθηκα το 1969. Όταν έφυγε για τους ουρανούς ήμουν 41. Που σημαίνει ότι 41 χρόνια έζησα κάτω από τη σκιά του. Σίγουρα οι μαθητές των Αθηνών, των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Κύμης, του Κιλκής, μπορούν να καυχηθούν ότι είχαν έναν τέτοιο μεγάλο πνευματικό πατέρα που καλλιέργησε τις ψυχές τους. Εμείς όμως οι Φλωρινιώτες
Σεβασμιότητα Άγιε Φλωρίνης, δικαιωματικά μπορούμε να πούμε ότι και να καυχηθούμε, διότι τόσα χρόνια, 33 κοντά χρόνια, είχαμε δίπλα μας έναν τέτοιο μεγάλο Άγιο Επίσκοπο. Μεγάλωσα λοιπόν στη σκιά του και οι μνήμες μου, οι πρώτες παιδικές μου μνήμες, είναι ανάκατες με τη δική του παρουσία. Δεν υπάρχει κάτι στη μνήμη μου που να μην εμπλέκεται με τη δική του μορφή. Έτσι λοιπόν, ο πατήρ Αυγουστίνος για μένα ήταν ό,τι και ο πατέρας μου, ό,τι και η μάνα μου, ό,τι και οι πρώτοι μου φίλοι, ό,τι και το χωριό μου, ό,τι και η πατρίδα μου, ό,τι και οι σπουδές μου, ό,τι και η εκκλησιά μου. Ήταν μέσα σε όλα αυτά ο πατήρ Αυγουστίνος. Και νομίζω ήταν μέσα στη ζωή όλων των Φλωρινιωτών και όχι μόνο μέσα στη δική μου τη ζωή. Ήταν ο άγγελος της τοπικής μας εκκλησίας. Έτσι τον βλέπαμε και έτσι τον θορούσαμε. Και όπως τον άγγελο και τον φοβάσαι και τον αγαπάς, αυτό αισθανόμασταν και για τον πατέρα Αυγουστίνο. Και τον φοβόμασταν και τον αγαπούσαμε. Θυμάμαι ότι όταν κατέβαινε στα γραφεία διάκονος νέος εγώ τότε, για να κάνει το γραφείο και κυρίως για να δεχτεί ανθρώπους, γιατί κάθε μέρα έβλεπε και δεχόταν ανθρώπους, αισθανόμουν σε Σεβασμιότητα Άγια Ερεμία σαν τον Μωυσή, ο οποίος αισθανόταν την παρουσία του Θεού να κατέρχεται από το όρος του Κυρίου για να του δώσει τις 10 εντολές. Φοβόμουνα, όπως φοβόμασταν κι όλοι, αλλά και το σεβόμασταν και τον αγαπούσαμε. Όταν έμεινα ακόμα περισσότερο κοντά του, τότε άρχισα να τον αγαπώ πολύ, πάρα πολύ να τον αγαπώ και έβλεπα πτυχές του χαρακτήρα του που στα μάτια των πολλών δεν ήταν ορατές, όπως ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν γλυκύτατος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που σου έδιδε πολύ αγάπη με το βλέμμα του. Ένας άνθρωπος που όταν σε έβλεπε να κλαίσει, στεναχωριόταν πάρα πολύ και έλεγε «Μη μαλώνετε τους μικρούς, δεν θέλω να τους βλέπω να κλαίνουν». Ήταν ένας άνθρωπος που σε δίδασκε συνεχώς, το είπε και ο πατήρ Επιφάνιος. Ακόμα και με τον χαριτωμένο λόγο του. Γελούσε ο πατήρ Αυγουστίνος. Ήθελε να βλέπει ανθρώπους χαρούμενους. Ήθελε να βλέπει ανθρώπους που να του μεταδίδουν έτσι την παιδικότητα και την αθωότητά τους. Έτσι λοιπόν τον ζήσαμε τον πατέρα Αυγουστίνο. Και επειδή πρέπει να είμαι και συνεπής και δεν θέλω να καταχρηστώ του χρόνου, θα πω τρία γεγονότα που έζησα κοντά στον πατέρα Αυγουστίνο. Ένα αφορά στη σχέση του πατρός Αυγουστίνου με τον εαυτό του. Το δεύτερο αφορά στη σχέση του πατρός Αυγουστίνου με τον Θεό του. Και το τρίτο αφορά στη σχέση του πατρός Αυγουστίνου με τα πλάσματα του Θεού, με τα δημιουργήματα του Θεού, με το ποιμνιό του. Θυμάμαι ότι όταν ήμουνα διάκονος και τον συνόδευα στις περιοδίες, μετήχε εγκάρδια στην Θεία Λειτουργία. Το θυμάμαι να είναι πάντα ιεροπρεπής, σοβαρός, μετρημένος στα λόγια, μετρημένος στις κινήσεις. Πάντοτε να προσβλέπει στα λειτουργικά θέματα με πολύ σεβασμό και τιμή στον πρωτοσύγγελό του και να προσπαθεί να μας βοηθήσει και εμάς να εισδύσουμε μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Ευχαριστίας. Τον θυμούμε λοιπόν όταν πήγαινε στην προσκομιδή για να αφήσει τα δόντια τα ξένα τα οποία είχε και για να μεταλάβει, σταύρωνε τα χέρια του, εγώ τον ακολουθούσα πάντα από πίσω και... Παρένθεση, γιατί κάποιοι θα το δούνε, δεν είναι δάκρυα ψεύτικα, όπως γράψαν κάποτε κάποιοι. Είναι δάκρυα αληθινά. Σταύρωνε τα χέρια του και έλεγε «Μεταδίδω τέμι, Αυγουστίνο, το εκτρώματι των επισκόπων, το σώμα του Χριστού». Το εκτρώματι των επισκόπων, έτσι αισθάνονταν για τον εαυτό του. Το δεύτερο γεγονός το οποίο θυμάμαι έχει σχέση με τον Θεό του, πόσο αγαπούσε τον Θεό. Βγαίναμε από τον Άγιο Παντελεήμονα, μετά από μια ακολουθία, πάλι ήμουν διάκος του, και απέναντι, ακριβώς όπως είναι το Μητροπολιτικό Μέγαρο που έμενε ο γέροντας και ήταν τα γραφεία, ήταν ένα πιο χαμηλό σπίτι και είδα μάλλον κάποιον άνθρωπο να είναι πλαγιασμένος πάνω στα κεραμίδια και να μας παρακολουθεί έντονα. Με μία κίνηση προσπάθησα λίγο να σμπρώξω τον πατέρα Αυγουστίνο από διέστηση και μια κυρία άρχισε να φωνάζει, μια γειτόνισσα, και να λέει «Τρέξτε, τρέξτε, κάποιοι είναι πάνω στα κεραμίδια και κάτι κακό θέλουν να κάνουν».
Ο πατήρ Αυγουστίνος περπάτησε γοργά προς το Μητροπολιτικό Μέγαρο και καλέσαμε την αστυνομία, αντιληφθήκαμε ότι κάτι υποπτό ήταν να γίνει. Του είπα, μήπως ήθελα να σας σκοτώσουν, ήταν τότε σε έξαρση στο Μακεδονικό, κύριε Παπαθεμελή. Με κοίταξε τα μάτια και μου είπε, άκουσε παιδί μου. Θα σου πω μια κουβέντα και να τη θυμάσαι πάντα. Και χίλιες ζωές να είχα και τις χίλιες για τον Χριστό θα τις χάριζα. Μία ζωή λοιπόν που έχω, μου είναι πολύ εύκολο να τη χαρίσω στον Χριστό. Και άρχισε τότε να με συμβουλεύει και να μου μιλάει για την θυσία που πρέπει να, το θυσιαστικό φρόνημα που πρέπει να έχει ο κληρικός και ότι πρέπει και το αίμα του να χύσει για τον Χριστό ο κληρικός. Αυτό λοιπόν έμεινε, αυτές οι κουβέντες του έμειναν εξίτηλες μέσα στην ψυχή μου και είδα έναν άνθρωπο αποφασισμένο για όλα, Αγίε Γόρτινος, που περπατούσε τον δρόμο του έχοντας την αίσθηση, μάλλον το απόκριμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, του θανάτου. Και το τρίτο που έχει σχέση με τους συνανθρώπους, με τα πίμνιό του. Η Φλόρνα, ξέρετε, έχει πολύ βαρύ χειμώνα. Φέτο είχαμε 2 μήνες που η θερμοκρασία κοιμάνθηκε από μείον 10 μέχρι μείον 30. Δεν είχαμε δηλαδή σε αυτούς τους 2 συνεχόμενους μήνες θερμοκρασία συνθετική. Είχαμε και πολύ χιόνι. Ένα λοιπόν τέτοιο χειμώνα που είχαν έρθει πολλοί λαθρομετανάστες Αλβανοί στην Φλόρινα και που η αστυνομία τους συλλάμβανε όταν μπορούσε να τους συλλάβει και τους οδηγούσε στα κρατητήρια. Μια τέτοια λοιπόν κρύα νύχτα του χειμώνα, ο υπεύθυνος του τομέως των λαθρομεταναστών, ο πατήρ Δημοσθένης, σήμερα Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, γύρω στις 10.30 το βράδυ ενημέρωσε τον πατέρα Αυγουστίνο ότι κάποιοι λαθρομετανάστε βρίσκονταν στα κρατητήρια, τα πρόχειρα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης της Φλόρινας, χωρίς θέρμανση. Ο πατήρ Δημοσθένης είχε πάει κουβέρτες, είχε πάει φαγητό, του είχε πάει ρούχα, αλλά δεν είχε θέρμανση. Τότε ο πατήρ Αυγουστίνος πήρε τηλέφωνο αμέσως στον αστυνομικό διευθυντή και διαμαρτυρήθηκε έντονα. Αλλά ο αστυνομικός διευθυντής έδειξε απροθυμία να μετακινήσει τους λαθρομετανάστες σε έναν ζεστό χώρο. Ο πατήρ Αυγουστίνος λοιπόν τηλεφώνησε στον πατέρα Δημοσθένη, αυτές είναι οι μαρτυρίες του πατρός Δημοσθένη, και του λέει: σήκω, ήταν γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, θα πάμε στα κρατητήρια. Θα πάμε στα κρατητήρια και θα μείνω και εγώ μέσα μαζί με τους λαθρομετανάστες μέσα στα κρατητήρια. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στην Επισκοπή που θα κοιμούνται μέσα στο ψύχος και ο Επίσκοπος να κοιμάται μέσα στην θέρμανση. Τελικά διευθετήθηκε το θέμα και έτσι ο πατήρ Αυγουστίνος δεν παρέμεινε μέσα στα κρατητήρια που ήμουν βέβαιος ότι θα παραμείνει. Αυτός λοιπόν ήταν ο δικός μας πατήρ Αυγουστίνος και δικό σας πατήρ Αυγουστίνος. Και όταν έφυγε από την Επισκοπή, για μας δεν άλλαξε τίποτα. Ήταν ο δικός μας ο πατήρ Αυγουστίνος. Ήταν ο επίσκοπός μας ο πατήρ Αυγουστίνος. Ας γράφτηκαν και ας υπόθηκαν πολλά. Για μας ήταν δικός μας και είναι ο δικός μας ο πατήρ Αυγουστίνος. Και δεν είναι μόνο ο δικός μας πατήρ Αυγουστίνος, αλλά είναι και ο πατήρ Αυγουστίνος του Χριστού. Και αυτό ξέρετε που φάνηκε και με αυτό τελειώνω. Στις ημέρες της νοσηλείας που το πρόσωπό του έλαμπε σαν φως. Το βλέπαμε πολλές φορές να λάμπει, να λάμπει και να λάμπει. Και την ημέρα της εξόδου του, που παρότι 3 μέρες έμεινε άταφος, το σώμα του ήταν ευλίγιστο. Θυμάμαι τον διάδοχό του, τον πατέρα Θεόπλητο, να πιάνει το χέρι του την ώρα που θα τον βάζαμε μέσα στο χώμα, να το σηκώνει ψηλά, να το ασπάζεται και έπειτα να ξαναέρχεται το χέρι στην θέση του και να κινείται ολόκληρος ο γέροντας μέσα στον τάφο. Δείγμα, όπως λένε και στο Άγιον Όρος, της ευαρίας και στο Θεού για αυτόν τον άνθρωπο. Συγγνώμη που δεν ήμουν συνεπής στην ώρα μου, μόνο 3 λεπτά δεν κράτησα, παραπάνω από 3 λεπτά μίλησα. Εγώ ένα να πω, ας τον κρατήσουμε στην καρδιά μας και στη μνήμη μας και ας προσπαθήσουμε κατά τη ελάχιστο να μιμηθούμε την Αγία Ζωή του. Ευχαριστώ πολύ. Αν και σύντομος, ο πατήρ Ιουστίνος νομίζω ότι κατάφερε να είναι περιεκτικότατος και να έχει ολοκληρώσει το θέμα του, έστω και στο σύντομο χρόνο που εμείς πραξικοπηματικά του αφήσαμε να κάνει. Ευχαριστούμε και πάλι όλους σας.